Ηράκλειος και θέλει καλή σας βδομάδα. Είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά που μπορούμε να έχουμε μια πνευματική κουβέντα εδώ στο στούντιο, πάντα με την δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Θα καλωσορίσω τον Γέροντα Νεκτάριο, τον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας και χαίρομαι που είμαι και πάλι κοντά σας. Για δεύτερη φορά συνεργαζόμαστε. Θα είστε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας μαζί μας για να επωφεληθούμε από την παρουσία σας κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα θέλει να θέσει τα δικά του ερωτήματα, γιατί θα απλωθούμε και θα μιλήσουμε για πολλά θέματα με βάση και τα βιβλία σας. Αλλά είναι πραγματικά ξεχωριστή χαρά κάθε φορά που μπορούμε να έχουμε αυτή την ανάταση ψυχής. Απλά να υπενθυμίσω και στον κόσμο ότι έχουμε τρία βιβλία. Το ένα είναι ο Ιησούς, ο έρωτας της καρδιάς μου, το οποίο πρόλαβα να διαβάσω ευτυχώς και έχω έτσι πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί μιλάτε πράγματα που δεν είναι έτσι πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό και εσείς απαντάτε μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο. Μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα, πώς λύνονται τα μάγια. Και ένα θέμα που θα έχουμε αύριο, Γέροντα, σχετικά με τον Αντίχριστο. Θα το αγγίξουμε και αυτό, γιατί συμβαίνουν πράγματα που όλοι, για όλους μάλλον, είναι κάτι που παραπέμπει σε αυτά που είναι και η Αποκάλυψη του Ιωάννη και πολλά άλλα. Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, μέχρι ότου αρχίσουν να ρέουν και τα τηλεφωνήματα. 77-77-10-88, όσοι θέλετε να μιλήσετε μαζί με τον Γέροντα Νεκτάριο. Να πούμε λίγο για αυτό που είναι η χαρά της ζωής, Γέροντα. Γράφατε σε ένα σημείο του βιβλίου ότι αυτός που είναι ενωμένος με τον Χριστό, αυτός δηλαδή που πια έχει περάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν γνωρίζει μήτε λύπη, μήτε θλίψη, η αγωνία δεν είναι όπως για οποιονδήποτε άλλο στη δική του τη ψυχή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας το ξεκαθαρίσετε λίγο. Βασικώς η πίστη μας θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μία θρησκεία. Θρησκεία είναι ο μουσουλμανισμός. Ναι. Θρησκείες ονομάζουμε ότι είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων εξαιτίας κυρίως του φόβου. Φοβάται κάποιος και κατασκευάζει κάτι που θα τον προστατέψει. Ναι. Μα είναι ο ήλιος, είναι η αστραπή, είναι ένα άγαλμα, είναι μια ανωτέρα δύναμη. Φτιάχνει με το μυαλό του μια ανωτέρα δύναμη. Το ίδιο είναι, θα λέγαμε, ο Ιουδαϊσμός, πάλι είναι μια θρησκεία. Mm-hmm. Ο Βουδισμός, θα λέγαμε, δεν είναι θρησκεία καν. Οι Βουδιστές δεν έχουν θρησκεία, είναι φιλοσοφικό σύστημα, το οποίο σκοπό έχει να σε φτάσει στην Νιρβάνα, στο κάρμα και από εκεί και πέρα μετά στον μηδενισμό. Mm-hmm. Μηδενίζεται ο άνθρωπος. Mm-hmm. Άρα όταν μιλάμε για θρησκείες, μιλάμε κυρίως για τον... Άλλα πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Όμως μιλάμε για τους μουσουλμάνους ή μιλάμε για το Ισραήλ, την εβραϊκή θρησκεία. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Από εκεί ξεκινάει. Σήμερα, δυστυχώς, έτσι όπως έχουμε εξελιχθεί, λίγο πολύ την έχουμε κάνει θρησκεία, την πίστη μας. Και αυτό είναι το σημείο που έχασε. Έχασε ο χριστιανισμός, βλάπτεται ο χριστιανισμός από τη στιγμή που μετατρέπουμε την πίστη μας απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού σε θρησκεία. Διότι, να τονίσω, ότι εμάς είναι μία διαπροσωπική σχέση με ένα πρόσωπο. Τον τρισυπόστατο, αν θέλετε, Θεό μας. Αλλά είναι συγκεκριμένα με ένα πρόσωπο. Με το πρόσωπο του Χριστού. Και γι' αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρω και γράφω ότι πρόκειται περί ο έρωτας της καρδιάς μου. Ναι. Για να φτάσω στο σημείο να πω ότι αυτός είναι ο έρωτας της καρδιάς μου, πρέπει, φανταστείτε, δύο πρόσωπα. Έστω και αν είναι άντρας ή γυναίκα. Αυτός ο έρωτας που υπάρχει μεταξύ ανδρός και γυναικός, τον έχει βάλει ο Θεός για να δείξει ακριβώς τι θέλει ο Χριστός από μας. Αυτή η σχέση που έχει το ζευγάρι πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ του Χριστού, του Θεού και εμάς σαν πρόσωπα. Άρα έχουμε δύο πρόσωπα τα οποία πρέπει να αγαπηθούν πολύ και να ερωτευτούν. Για να σμίξουν.
για να γίνουν ένα τελικά. Να πετύχουν την ένωσή τους. Όπως το ζευγάρι επιτυγχάνει μια ένωση. Και από αυτή την ένωση γεννιέται μια καινούργια ζωή. Mm-hmm. Φτάνουν, αν θέλετε, τα ζευγάρια σε μια συνουσία. Mm-hmm. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να φτάσει το πρόσωπο ο άνθρωπος σε μια πνευματική συνουσία με τον Χριστό και να αποκτήσει μια πνευματική ειδονή. Όταν σε πλησιάσει και σε αγγίξει αυτή η πνευματική ειδονή που προέρχεται από την ένωσή μας με τον Χριστό, τι συμβαίνει τότε? Τότε πληρώνεται η καρδιά μας από Θεία Χαρά. Πληρώνεται από Άγιο Πνεύμα, ζεις άλλες καταστάσεις, ζεις την κατάσταση αυτή που ζούσε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, τον οποίο ιδιαίτερος ξέρω ότι αγαπάτε. Πάρα πολύ. Ο γέροντας Πορφύριος, mm-hmm, που στις καρδιές των ανθρώπων είναι Άγιος και αυτός. Είναι χαρά. Έτσι, mm-hmm, ακριβώς έρχεται η πληρότητα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν είναι θρησκεία. Επιτρέψτε μου να μιλήσω ανθρωπίνως. Εάν εμείς πρώτα γνωριστούμε και εγώ σας ερωτευτώ και εσείς με ερωτευτείτε, αυτό δεν είναι θρησκεία. Αυτό είναι διαπροσωπικές σχέσεις προσώπων. Έχουμε δύο πρόσωπα τα οποία γνωρίζονται. Αυτό ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη να κάνει. Ήρθε ο Θεός, έγινε άνθρωπος για να τον γνωρίσουμε. Και αφού τον γνωρίσω, γιατί πρώτα κάποιον πρέπει να τον γνωρίσω. Ναι. Αν γνωρίσω έναν άνθρωπο, ναι, το δεύτερο πράγμα που κάνω είναι να τον εμπιστευτώ. Ναι. Είναι να τον εμπιστευτώ. Ναι. Άρα τι σημαίνει τον εμπιστεύομαι? Αρχίζω να τον πιστεύω. Ναι. Πιστεύω σε ό,τι μου λέει. Και βγαίνει πίστη. Γι' αυτό δεν είμαστε θρησκεία. Ναι. Άρα εμείς, ναι, είμαστε διαπροσωπική σχέση. Μα τα λέτε πάρα μας πολύ όμορφα. Και από εκεί μετά, την προσωπική σχέση όταν αναπτυχθεί, ναι, τότε ο άνθρωπος, ο άντρας και η γυναίκα, φτάνει στη σαρκική ένωση. Έρχεται η ολοκλήρωση. Αυτό είναι μια προτύπωση των όσων πρέπει να γίνει στον πνευματικό τομέα. Έτσι. Και γι' αυτό μιλάει και για πνευματικό γάμο ο Χριστός. Έτσι. Μεταξύ της ψυχής μας, mm-hmm, και του προσώπου του Χριστού. Να υποθέσω ότι εκεί εμπίπτει η Θεία Χάρις. Εκεί είναι πια... Εκεί γίνονται όλα. Ναι. Όταν έρθει η ένωσή μας, ναι, ένα απλό αδεύτερο παράδειγμα, για να δώσω πώς φτάνει κανείς, ναι, σε αυτή την ένωση. Mm-hmm. Να καταλάβετε όμως πνευματική ένωση, και παρακαλώ οι τηλεθέτες να μην μπερδευτούν με τα παραδείγματα, mm-hmm, που φέρνουμε από την ανθρώπινη πλευρά, όπως φέρνουν οι Άγιοι μας σαν παράδειγμα, για να πάμε από τα γήινα να πάμε στα ανώτερα και στα πνευματικά. Όταν κοινωνούμε, τι σημαίνει κοινωνώ? Επικοινωνώ. Κοινωνία, λέμε κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θεία κοινωνία. Τι σημαίνει θεία κοινωνία? Mm-hmm. Έχω κοινωνία με τον Θεό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εγώ και εσείς κοινωνούμε με τους ανθρώπους που μας βλέπουν μέσω της τηλεοράσεως. Mm. Εμείς έχουμε προσωπική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Η κοινωνία αυτή των ανθρώπων μπορεί να γίνει η επικοινωνία με γράμμα, με τηλέφωνο, μπορεί να γίνει με τα μάτια. Είδατε, πολλά ζευγαράκια παίζουν με τα μάτια. Έτσι δεν είναι? Mm. Ακριβώς. Μπορεί να γίνει με το πρόσωπο, τους μορφασμούς. Mm-hmm. Το ίδιο γίνεται με το πρόσωπο του Χριστού μας. Αρχίζει πρώτα ένα φλερτ. Αρχίζει ο Θεός να φλερτάρει τον άνθρωπο. Mm-hmm. Να τον πλησιάζει. Αρχίζει η γνωριμία. Και φτάνει μετά στην ολοκληρωτική ένωση. Στην κοινωνία. Ποια είναι η κοινωνία? Η πλήρη κοινωνία δύο προσώπων, mm-hmm, είναι η πλήρη ένωσή τους. Όταν εγώ προσέρχομαι στο Άγιο Δισκοπότηρο, τι κάνω παρακαλώ εκείνη την ώρα? Ενώνομαι, mm-hmm, πνευματικά. Γίνομαι ένα με τον Χριστό. Το σώμα μου, προσέξτε, ναι, το σώμα μου και το αίμα μου, το όλο είναι μου, εισέρχεται μέσα ο Χριστός μου. Το σώμα και το αίμα του γίνεται ένα μαζί μου. Αρχίζει η ένωση. Εάν αυτή την ένωση την πετύχω, mm-hmm, και είναι σωστή η ένωση, είναι πνευματική, ένωση, είναι πνευματική ακριβώς, ναι, η ένωση, παρότι βλέπω υλικά στοιχεία μπροστά, ναι, μου, έτσι, βλέπω ψωμί και κρασί, ναι, σώμα και αίμα Χριστού,
Εν τούτης γίνεται μια ένωση και γι' αυτό οι Άγιοι πολλές φορές βλέπατε ότι όταν κάνανε αυτή την ένωση, συγχωρέστε με για τα παραδείγματα που αναφέρω, όπως πολλές φορές ακούμε τα ζευγάρια που λένε ότι μετά από μια σαρκική ένωση θέλουν να καθίσουν να ξεκουραστούν, να ρεμβάσουν, να το απολαύσουν. Το σαρκικό που κάνει, σαν όμιμο ζευγάρι εννοώ πάντοτε. Έτσι, το ίδιο πράγμα βλέπετε ότι οι ιερείς ή οι χριστιανοί, οι οποίοι μετέχουν σε αυτή την ένωση, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, αφού κοινωνήσουν, επικοινωνήσουν με το Θεό, ενωθούν με το Θεό, είναι κατάκοποι. Ζητούν πολύ, να πλαγιάσουν. Μου αρέσει πολύ και ο διαχωρισμός. Πέρα ξέρω, έχουμε τηλέφωνα. Να βγάλουμε μερικά τηλέφωνα για να πάσουμε και τους τηλεθεατές στην κουβέντα μας. Μου αρέσει πάρα πολύ η διαφορά και ο διαχωρισμός που κάνετε από την πραγματική πίστη, από τον ευσεβισμό και, και τους θεοσεβούμενους. Έχουμε γεμίσει και προτάσουμε πολύ από εμάς, και δεν είναι σωστό βεβαίως να κρίνουμε, αλλά το κρίνουμε. Και λέμε θα, σας πω, θα σας πω το εξής. Ναι. Τι είναι ο ευσεβισμός, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Θέλω οι τηλεθεατές να το διαβάσουν το βιβλίο. Το βιβλίο, επαναλαμβάνω, έχει τον τίτλο «Ο Ιησούς, ο έρωτας της καρδιάς μου». Ναι. Μέσα από αυτό το βιβλίο θα αντιληφθούν το τι ακριβώς είναι η Ορθοδοξία. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Που φεύγει από τα όρια της θρησκείας. Πρώτη φορά, δηλαδή ήταν σαν να υπήρξε μια κουστίνα, διότι υπήρξαν πολλά ερωτηματικά και προσέξτε με τι να σας πω, τι είναι ο ευσεβισμός. Είναι μια γυναίκα παντρεμένη. Κάθε πρωί που φεύγει ο σύζυγός της, το αναφέρω, θα μου φαίνεται το παράδειγμα στο βιβλίο, που φεύγει ο σύζυγός της για την εργασία, του φωνάζει «Κώστα μου, δεν θα με φιλήσεις». Ο άντρας πηγαίνει, της δίνει ένα φιλί για να πάει στο γραφείο στην εργασία του. Στο γραφείο που πάει όμως, λέει ο σύζυγος, «Βρε τι έχω πάθει, κάθε πρωί που φεύγω πρέπει να φιλήσω τη γυναίκα μου». Από τη στιγμή που ο Κώστας πρέπει να φιλήσει τη γυναίκα του, ας το Κώστα μου, καλύτερα μην τη φιλάς. Γιατί αν πρέπει και δεν το κάνεις γιατί η ψυχή σου το ζητά. Άρα πόσο αυτό είναι ευσεβισμός. Πόσο λάθος είμαστε. Πρέπει να εκκλησιαστείς. Ξύπνα παιδί μου, πρέπει να πας εκκλησία. Πρέπει να νηστέψεις. Πρέπει να προσευχηθείς. Πρέπει να πας στο μοναστήρι να προσκυνήσεις την τάδη εικόνα. Αλλιώς θα τιμωρηθείς. Αλλιώς είναι εκεί η κόλαση, η προπτική κόλαση. Αυτό το πρέπει δημιουργεί τον ευσεβισμό. Το άλλο είναι ουσία. Θέλω και το κάνω. Αλλά επαναλαμβάνω, για να το πετύχω να το κάνω. Μίλαγα σε κάποιο παλικάρι τελευταία και του έλεγα πάνω αυτό το βιβλίο και του έδωσα να το διαβάσει. Και του είπα ότι είναι ακριβώς μια προσωπική σχέση. Μπορεί να σου λέει η μητέρα σου, ο Θεός είναι έτσι, η Εκκλησία είναι έτσι. Όλα αυτά όμως ξέγραψέ τα μέσα από το μυαλό σου. Εάν εσύ δεν αναπτύξεις προσωπική σχέση, όπως αναπτύσσεις, του λέω, αυτή προσωπική σχέση, τώρα με μένα που κουβεντιάζεις. Για τον Χριστός πάνω απ' όλα τι λέει. Είμαι πατέρα σας, είμαι αδελφός σας, είμαι φίλος σας. Βιωματική σχέση. Άμα είναι φίλος μου άλλος, θα πάω σπίτι του, γιατί είναι φίλος μου. Θα πάω, πού το σπίτι, ο ναός. Θα πάω στην εκκλησία. Είναι αντιληπτό. Έχουμε δύο πρώτες ερωτήσεις, Γέροντα μου. Να αρχίσουμε να δούμε και τον κόσμο. Έχουμε να μιλήσουμε και για το πώς γίνονται τα μάγια, πώς δεν θα μας πιάνει το μάτι, καθώς επίσης και για τον Αντίχριστο. Θέμα που υπενθυμίζω δεν είναι τυχαίο. Πω, αν θέλετε, το εξής, ότι για τους τηλεθεατές, ότι όσοι θέλουν να βρουν τα βιβλία αυτά, υπάρχουν, θα δώσω ένα τηλέφωνο στον αέρα, αν επιτρέπετε, είναι το 96. 46 35 04. Ωραία. Θα το επαναλάβω σε λίγο. Θα το γράψει. Μπορούν και οι τηλεθεατές να το... Είναι η κυρία Άντρη Μάστρου. Είναι φαρμακοποιός, είναι στο Λιοπέτρη. Αλλά όταν τις τηλεφωνήσουν από το Λιοπέτρη, από το φαρμακείο της, μπορούν να το στείλουν
από εκεί σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου είναι. Στη Λευκοσία, στη Λάρνακα, οπουδήποτε, στην Πάφο, οπουδήποτε μπορούν να το επαναλαμβάνω και μετά ας πάρουν ένα στυλό να το γράψουν. 96 είναι κινητό, 46 35 04. Σας ευχαριστούμε, Γέροντα. Λοιπόν. Κυρία Πέτρου, να την ακούσουμε. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας, κυρία Πέτρου. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον Γέροντα γιατί ήρθαν στην εκκλησία στην Παναγία Νελεούσα στο Γιοπέτρι και μας εσταύρωσε με τον Τίμιο Σταυρό έμεινα έγκυος με τον σύζυγο που είχαμε κάποιο πρόβλημα για ένα διάστημα και ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί πιστεύω στο Σταυρό. Πάτε καλά τώρα, είστε καλά, σε ποιο μήνα βρίσκεστε? Ναι. Σε ποιο μήνα της εγκυμοσύνης σας? Στον πέμπτο. Η ώρα η καλή. Ευχαριστώ, για διάβαζα και το βιβλίο του, ναι. Το βιβλίο του Γέροντα, όταν ο ουρανός μιλά. Ναι. Είναι ένα άλλο βιβλίο αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το βιβλίο μπορούν να το βρουν στο ίδιο τηλέφωνο που έδωσα. Άκουσα για αυτό που σταυρώνεται τον κόσμο. Όταν μου το ζητήσει κάποιος, το σταυρώνω. Ο σταυρός που φοράω από μέσα μου έχει τίμιο ξύλο μέσα. Αυτός. Από το σταυρό του Χριστού. Ο οποίος είναι πάρα πολύ θαυματουργός. Δηλαδή, στα 100 ζευγάρια, άμα είναι άτεκνα, όταν σταυρωθούνε, τα 99 κάνουν παιδιά. Έχει θεραπεύσει πολλούς καρκινοπαθείς, έχει θεραπεύσει παράλυτους, έχει κάνει πάρα πολλά θάματα. Είναι τίμιο ξύλο. Και το τίμιο ξύλο μπορεί και κάνει πάρα πολλά θαύματα. Είναι η δύναμη του σταυρού. Δεν είναι κάτι που είναι δικό μου προσωπικό, εγώ κάνω κάτι, έτσι και γιατί μπορώ και το λέω, διότι είναι η δύναμη του Σταυρού και εδώ πρέπει να δουν ακριβώς όσοι δεν πιστεύουν στο Σταυρό, γιατί έχουμε τους μάρτυρες Θείου Ιεχωβά, οι οποίοι ξέρετε αρνούνται το Σταυρό. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η δύναμη του Σταυρού, στήρες γυναίκες, μουγκά παιδιά που δεν μιλούσαν, ήταν τελείως μουγκά. Και όμως μιλήσανε. Και όμως παράλυτη, 5 χρονών παράλυτη, σηκώθηκε και περπάτησε. Στην Ελλάδα αυτό ή εδώ στον τόπο? Στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, όταν είχε καλέσει, ναι. Και Αυστραλία και μεταλλούν σε διάφορα μέρη. Λοιπόν, και έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα με τον Τίμιο Σταυρό. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, δεν έχουν γίνει, επαναλαμβάνω, εγώ είμαι ανάξιος. Και αμαρτωλός είμαι, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι αμαρτωλοί. Απλώς κάνουμε έναν αγώνα να πλησιάσουμε προς αυτή την Ένωση. Να ολοκληρώσω αυτό για την Ένωση. Έχουμε άλλο ένα τηλέφωνο. Ένα λεπτούλι να πώς θα πλησιάσουμε στην Ένωση. Είναι τρία τα στάδια. Γιατί ήταν και η ερώτησή μου. Είναι τρία τα στάδια. Το ένα είναι η κάθαρση. Γιατί μιλάμε για κάθαρση, γιατί είμαστε βρώμικοι. Άρα πρέπει πρώτα να καθαρθούμε, να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας. Ό,τι καθαρίζεις αρχίζει και φωτίζεται, λάμπει. Ωραία. Ό,τι λάμπει γίνεται φως, ένα σπραφτερό. Και μετά έρχεται η θέωση. Τι λέμε θέωση? Ένωση με το Θεό. Άρα για να φτάσουμε στην ένωση που ζητήσατε, είναι υποχρεωτικά να ανεβούμε τρία σκαλοπάτια. Κάθαρση, φωτισμός που ακολουθεί την κάθαρση, ό,τι καθαρίζει, πάρτε ένα ασημένιο πράγμα. Και είναι μαύρο το ασήμι. Το καθαρίζετε με το σίλβερ. Αρχίζει και γυαλίζει, φωτίζεται. Φτάνει στην κατάσταση του φωτισμού. Ό,τι φωτίζεται και είναι φως, αυτό μπορεί να ενωθεί με το Θεό, γιατί ο Θεός είναι φως. Γέροντα, μου δημιουργούν και όμως νέες ερωτήσεις. Δηλαδή, αλλά δεν θα την πω, αλλά θα πάρουμε την ερώτηση από τον κύριο Άριστο. Για να γίνει κάθαρση, να καθαρίσει δηλαδή ο άνθρωπος. Είναι μόνο ο Χριστός μπορεί να μας καθαρίσει. Εκεί είναι που πρέπει να γνωριστούμε. Με το πρέπει να γνωριστώ. Ο πόνος είναι το μέσο, προσέξτε. Ναι. Όταν δεν πάμε μόνοι μας να γνωριστούμε με τον Χριστό, παραχωρεί ο Χριστός. Καταρχάς ο Χριστός δεν μπορεί να τιμωρήσει. Ωραία. Και γι' αυτό γράφω και μέσα εκεί, γιατί ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Δεν μπορεί να στείλει κανέναν
άνθρωπο στην κόλαση. Δεν μπορεί η αγάπη να στείλει στην κόλαση. Και μόνο που το κάνει, πάει αυτό που θέλει. Είναι προσωπική του επιλογή να πάει στην κόλαση αυτό που θέλει. Αλλά πάει μόνο του. Πάει μόνο του. Δεν πάει. Η αγάπη που είναι ο Θεός δεν μπορεί να στείλει κανένα στην κόλαση. Δεν μπορεί. Αυτό το διαπραγματεύουμε πάρα πολύ καλά μέσα. Σας λέω, ήταν μια κουστίνα και έπεσε. Να ακούσουμε, διότι Βεβαίως. Πάντα έχουμε να πούμε. Κύριε Άριστε, συγγνώμη που σας είχαμε ώρα, αλλά ακούγαμε αυτά τα πολύ ωραία και τα χαρμόσυνα. Κύριε Άριστε, μας ακούτε? Ναι, θα τα ακούω. Εσείς με ακούτε? Βεβαίως, πολύ καθαρά. Από λεμεσό θα μιλώ. Την πρώτη φορά να οδηγούσα και πήγαινα στο χωράφι, εμφανίστηκε μια οπτασία μπροστά μου. Και Παναγία μου, τι είναι αυτό? Μου λέει, έχω έναν παράπονο από σένα. Δηλαδή, δεν εκκλησιάζεις εντακτικά. Το δεύτερο είναι όταν πήγα να κάνω εγχείρηση bypass καρδίας, ενώ εγώ ήμουν ανέστητος και κινησμένος να κάνω εγχείρηση, δεν ήξερα ότι ο γιατρός είπε της γυναίκα μου, αν έχετε κάποια εικόνα στη θέση και πρώτα ο Θεός και ύστερα εμείς να... Φέφερε μια εικόνα. Όταν με ξύπνησα τη δεύτερη ημέρα και με σηκώσανε, μου λέει η γυναίκα μου, έλεγα να μου προσκύνα την εικονούαν και έτσι βράδυ. Παναγία μου λέει αυτό, και ακύψα και πήγα. Λέμε τι είναι. Παντού δεν στέκει το συνέχεια μου, βγάλαμε ζωή μου, έφτασε ζωή να σε κάνω καλά. Πότε, όταν ήσασταν στο. Ναι, εγώ ήμουν κινδυνευμένο, υποτίθεται, όταν με εκπλωτήσαν να κάνουν εγχείρηση. Και στεκόταν, εγώ ένιωθα την οπτασία δίπλα μου, έστεκε τον, άγγιζε το χέρι πάνω στο δεξί μου και μου έλεγε, μη φοβάσαι και εγώ θα σε κάνω καλά. Και μια άλλη ερώτηση στο Σεβασμιότατο. Κάποιο φίλο μου πήγαινε εκκλησία χωρίς να. Χωρίς προηγουμένω να κάνει νηστεία ή οτιδήποτε, εντωμεταξύ το πρωί δεν έφαγε. Κάτι με έσπρωχνε, λέει μου, να πάω να κοινωνήσω. Του λέει συγγενής του, πού πάει, ρε. Του λέει να πάω να κοινωνήσω. Μα χτες έτρωγε εθμιλωμένο. Μα κάτι με πιέζει να πάω να κοινωνήσω. Και πήγε και κοινώνησε. Αυτά τα φαινόμενα, πώς μας ταξιδιώνει. Να ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Άριστε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα φαινόμενα που είπε είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Είναι όταν ο Θεός φλερτάρει τον άνθρωπο. Τον φλερτάρει. Όπως όταν θέλετε κάποιον να τον ρίξετε, μιλάω με γλώσσα, με γήινους όρους, για να γίνω αντιληπτούς και από τους πλέον κοσμικούς. Όταν θέλουμε να ρίξουμε μια γυναίκα, αρχίζουμε από το φλερτ. Το ίδιο Θεός όταν θέλει να ρίξει την ψυχή μας, να την κερδίσει, βρίσκει τους τρόπους του. Είδατε, όταν θέλουμε να ρίξουμε κάποιον, του λέει κάποια κοπέλα, της λέμε, θες το απόγευμα να πάμε για καφέ. Πώς τον λέγανε τον κύριο? Κύριος Άριστος. Ο κύριος Άριστος. Τι του είπε η φωνή? Δεν έρχεσαι σπίτι μου. Αυτό δεν εκκλησιάζεσαι. Αυτό. Η εκκλησία είναι το σπίτι του. Του λέει, έλα από το σπίτι μου να γνωριστούμε. Αν ανταποκριθεί, ανταποκρίθηκε στο φλερτ του Χριστού. Είναι το σπίτι. Και μετά προσέξτε με, όταν πήγε στο νοσοκομείο, είδατε ότι ήταν πιο όρατη την παρουσία του. Τον άφηνε να τον γλυκάνει. Όπως όταν πάμε σε ένα σπίτι και προσπαθεί, αφού έχει πάει για φλερτ, βλέπεις αρχίζει και σε χαϊδεύει λίγο στο πρόσωπο, λίγο από εκεί, να σου δείξει ότι ο άλλος σε συμπαθεί. Ακριβώς το ίδιο κάνει ο Θεός μαζί μας. Προσπαθεί και μέσα από τον πόνο. Προσπαθεί να μας κάνει να τον γνωρίσουμε. Γιατί δεν τιμωρεί, όπως όταν αφήνει δοκιμασίες, όταν αφήνει διωγμούς. Οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί, το χρησιμοποιεί για να γυρίσουμε να τον κοιτάξουμε. Ότι αφού από εδώ υποφέρω, να φύγω προς την άλλη πλευρά. Μακάριος εκείνος που το αντιλαμβάνεται. Και όσοι έχουν περάσει... Γιατί αν δει κάποιος, να ολοκληρώσω, αν δει κάποιος, όχι, γιατί Θεέ μου. Μα τι γιατί. Σε φλερτάρει, κατάλαβε το. Σε θέλει κοντά του, πήγαινε. Πήγαινε, σε ζητάει. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί που μας ακούν έχουν αναγνωρίσει στη ζωή τους όλα αυτά τα στάδια που πολύ όμορφα και πολύ απλά, και σας ευχαριστώ που το κάνετε τόσο απλό. Γιατί σας λέω, είναι πρώτη φορά πάντα είχαμε απορίες. Μα γιατί τιμωρός, γιατί η κόλαση, γιατί να φοβάμαι. Να ξέρουμε τον κύριο Χριστάκη, θα... Να πω κάτι που λέγει ο πατήρ Παΐσιος πάνω στον πόνο. Βεβαίως. Τι έλεγε, ότι ο καρκίνος, ο πόνος του καρκίνου, άνοιξε σε πολλούς ανθρώπους την πόρτα του παραδείσου. Γιατί? Διότι ο πόνος τους έκανε, αντί να λένε γιατί, σε μένα το κακό, εγώ βρήκα να το πάθω,
άδικος ο Θεός, δεν είπαν αυτό, έστρεψαν στα μάτια τους και γνώρισαν τον Χριστό από εκεί. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Είναι ένα πολύ δυνατό φλερτ μέσα από τον πόνο όμως. Αλλά καλό είναι να προσέχουμε, γιατί δεν είναι ανάγκη ο Θεός να μας φλερτάρει μέσω του πόνου. Ναι. Άμα πάμε από μόνοι μας, αφού μας θέλει, μας καλεί κάθε μέρα κοντά του. Μας καλεί. Άμα πάμε λοιπόν από μόνοι μας, να το γνωρίσουμε, δεν θα περάσουμε μέσα από τους διωγμούς, μέσα από τις θλίψεις, μέσα από τις στεναχώρια. Ή αν επιτρέψει κάτι να περάσουμε, πάλι και εκεί να δει εάν η αγάπη είναι ειλικρινής, όπως μερικές γυναίκες δοκιμάζετε τους άντρες να δείτε η αγάπη είναι πραγματική, το κάνετε κόμψες στους άντρες. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Κυρία Ιβόνη, παρακαλώ, καλό σας απόγευμα. Καλώς το απόγευμα. Γέροντα, την ευχή σας. Καλησπέρα. Η Ιβόνη με γέροντα. Α, γεια σου Ιβόν. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ, σε περιμένουμε να σε δούμε πάλι. Φεύγω. Δεν θα μείνω. Αύριο, δεν θα μείνεις. Αύριο το πρωί πετάω. Καλά, αύριο το πρωί θα είναι εκεί στο νοσοκομείο. Ήρθα για την Ελίτα εδώ που με τηλεφώνησε επανειλημμένος και ήρθα πάρα πολύ φθηνά. Ήρθα με μια αεροπορική εταιρεία από την, από την Πάτρα, Πάφο, με 16 ευρώ. Μπράβο. 16 ευρώ να έρθω, 16 να ξαναγυρίσω. Λοιπόν, τον αγαπούμε όντως πολύ γιατί μας φέρνει χαρά κάθε φορά που το συναντούμε. Ιβόνη μου, θέλεις κάτι να πεις? Ναι, είμαι η κόρη της κυρίας Αμπρούλας που ήταν αγέροντα προηγουμένως που περπάτησε στην Αυστραλία. Πες μας λίγο. Ναι, είναι Κύπρια, ξέχασα. Ναι, πες μας Ιβόνη μου αν θέλεις. Βεβαίως. Η μητέρα μου ξεκίνησε βασικά που ήμουν, τώρα είμαι 36, ξεκίνησε να αρρωσταίνει από 9, που ήμουν 9 χρονών. Και έφτασε σε μια κατάσταση λίγο πριν έρθει ο γέροντας στην Αυστραλία, ούτε να μπορεί να βάλει το χέρι της στα μαλλιά της να στενιστεί. Στο μεταξύ γίνονταν πολλά παράξενα πράγματα στο σπίτι, είχαμε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και βασικά όταν ήρθε ο γέροντας και έκανε μια ομιλία, τα 500 άνθρωποι σε εκείνο το σπίτι. Στο σπίτι στην Αυστραλία ήταν. Ναι. Τώρα είστε εδώ, έτσι. Ακριβώς. Έχει 17 χρόνια που είμαστε εδώ. Τι συνέβη? Δεν ακούω πολύ καλά. Τι συνέβη, Ιβόνη μου, στο σπίτι? Τι συνέβη, ο γέροντας, ζητήσαμε τον γέροντα να την σταυρώσει τη μητέρα μου και όπως την εσταύρωσε, η μητέρα μου ένιωσε ένα βάρος πάνω στην πλάτη της και όπως είμαστε μπροστά, λιποθύμησε η μητέρα μου και δεν μπορούσε να μιλήσει. Από τότε κατάλαβε και ο πάτερ ότι δεν έπρωκετο για μια συνηθισμένη αρρώστια, αλλά έπρωκετο περί μαγείας. Και περπάτησε η γυναίκα, έτσι. Περπάτησε μετά που... Πέντε χρόνια στο αναπηρικό καροτσάκι. Πέντε χρόνια ήταν χάλια. Μου είχαν πει και εμένα ψυχολόγοι, με πήρανε που παιδάκι και μου είπανε να ξέρεις ότι αυτή η κατάστασή της μητέρα του θα φέρει σιγά σιγά σχεδόν στην εντελώς ακινησία. Υπάρχει παράλυση των μυών. Είναι ασθένεια που ξεκινάει από κάτω, παραλύει ο άνθρωπος και πεθαίνει. Είναι μεγάλο θαύμα όμως. Αυτό ήταν που... Το μεγάλο θαύμα ήταν... Η μητέρα μου δεν έβλεπε, ήταν μια εικόνα του Χριστού μπροστά και την είδε να ζωντανεύει. Και όταν ο γέροντας έβγαλε το χέρι του και της είπε εν ονόματι του Ιησού Χριστού σήκου και περπάτα, η μητέρα μου έλεγε... Δεν έβλεπα τον Πατέρ Νεκτάριο, έβλεπα την εικόνα του Χριστού να ζωντανεύει και είδα τον ίδιο τον Χριστό με ολόαστρα. Η μητέρα μου και ο Πάτερ δεν είχαν μιλήσει εκείνο το βράδυ καθόλου. Μεταξύ τους έφυγε και ο Πάτερ συγκινημένος. Και ύστερα έμαθα κι εγώ από τον ίδιο τον Πατέρ Νεκτάριο, χωρίς να του πω ότι είχα μιλήσει με τη μητέρα μου. Πρώτη φορά είδα το χέρι του Χριστού, αντί να δω το μαύρο μπουράσο, είδα το μανίκι το ολόαστρο του Χριστού. Άρα είδε και η μητέρα και οι δύο το ίδιο πράγμα. Χωρίς να ξέρουμε τι έβλεπε ο ένας ο άλλος. Ακριβώς. Την ώρα που την εσταύρωνα, ακριβώς λιποθύμησε, την αγάπη μου στη μητέρα σου, Ιβόν. Ευχαριστώ. Ναι, βέβαια, και η μητέρα μου δείχνει τον γέροντα. Πρέπει να πω το εξής, ότι η μητέρα της, εγώ δεν ήξερα ούτε από τι έπασε και με φώναξε στο σπίτι και είχε μαζέψει γύρω στην αυλή, γιατί ήταν καλοκαίρι, και μέσα στο σπίτι γύρω στα 500 άτομα. Και μου λέει, σας παρακαλώ να με σταυρώσετε. Είμαι 5 χρόνια ασθενής, πάσχω από αυτή την ασθένεια
οι γιατροί δεν μου βρίσκουν τίποτα, εγώ παραλύω. Τι λέω, θα σας σταυρώσω. Έβγαλε το σταυρό από μέσα που φοράω, προσευχόμουν και την εσταύρωνα. Εκείνη την ώρα λιποθυμάει, αλλά ξαφνικά βλέπω το χέρι μου και τα ράσα μου να αλλάζουν χρώμα. Το χέρι να μην είναι το δικό μου, να είναι ένα γαλάζιο εδώ το ράσο, να γαλάζει το ωραίο χρώμα και να λάμπει, να εκπέμπει φως. Χωρίς να το καταλάβω, επειδή ήμουν γονατιστός από την ώρα που την εσταύρωνα, της λέω εν ονόματι Ιησού Χριστού, ακριβώς αυτό που το είπε, σήκου και περπάτησε. Mm. Και εκείνη την ώρα βλέπω την κυρία να σηκώνεται και να έρχεται προς τα πάνω μου, γιατί εγώ τραβήχτηκα προς τα πίσω, γιατί σηκώθηκε κανονικά, αφού την έπιασα από το χέρι, και φώναζε «Χριστέ μου, Χριστέ μου». Εγώ νόμιζα ότι ερχόταν να με αγκαλιάσει και να ευχαριστήσει. Εκ των υστέρων, τις επόμενες μέρες, έμαθα ότι δεν έβλεπε. Το πρόσωπό μου είχε φύγει από τη μέση. Και έβλεπε τον ίδιο τον Χριστό που της είπε εκείνη την ώρα εν ονόματι Ιησού Χριστού, έγινε και περικάτω. Πίστευτα πράγματα και λοιπόν, όμως πίστευτα μέσα από τα βιώματα. Δίχως άλλο θα έχετε ζήσει διάφορες εμπειρίες. Έχω ζήσει πάρα πολλές εμπειρίες, γι' αυτό σας είπα πάρα πολύ θαυμάτιο. Σταυρώσαν και δεν ήρθαμε για αυτό το θέμα. Να πάρουμε τον κύριο Χριστάκη και να μας πείτε λίγο για τις εμπειρίες σας, να μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω. Να πάρουμε τον κύριο Χριστάκη που περιμένει λίγη ώρα και να ακούσουμε λίγο τις εμπειρίες σας. Κύριε Χριστάκη, συγγνώμη, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Πριν 50 μέρες έχασα το γιο σε δυστύχημα. Έχασε τα παιδιά του σε δυστύχημα. Και να ρωτήσω τον πατέρα αν ήταν γραφό του και αν ήθελε ο Θεός να τον πάρει. Το χτύπησε ένα αυτοκίνητο που ήταν πάνω σε μοτοσυκλέτα. Ναι. Έχασε, αν κατάλαβα καλά, γιατί πότε καταλαβαίνετε. Έχασε τον γιο του σε δυστύχημα πρόσφατα, το παλικάρι του. Ένα παιδί, έτσι κύριε Χριστάκη μου. Ναι. Ένα παιδί, ένα παλικάρι σε μοτοσυκλέτα, ναι, δυστύχημα. 17 χρονών. 17. Ναι. 17 χρονών. 17 χρονών. Θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση στον γέροντα, ξέρετε, με όλα αυτά που διάβασα και... αισθάνομαι την ανάγκη ότι πρέπει να τα μοιραστούμε μέσα από εμπειρίες του γέροντα για την ζωή μετά τον θάνατο. Το πρώτο, ρωτάει ο κύριος το γιατί, αν κατάλαβα, έγινε. Το ένα, το γιατί. Το δεύτερο, εγώ θα μείνω πρώτα στο δεύτερο, για την πώς να το αντιμετωπίσει. Θα απευθυνθείτε κάθε μέρα, ο Χριστός μας είπε, αγαπητέ μου αδερφέ, ότι είναι πατέρας, φίλος και αδελφός μας. Τρέξτε κοντά του και αγκαλιάστε τον. Είναι ο μόνος που μπορεί να σας δώσει δύναμη και κουράγιο για να αντέξετε αυτό τον πόνο. Εάν δεν τον αγκαλιάσετε, εάν δεν τρέξετε κοντά του, μην του πείτε το γιατί, θα σας το αποκαλύψει εκείνος. Μην το ρωτήσετε Θεέ μου γιατί, μόνο πείτε του, αφού Θεέ μου εσύ το επέτρεψες ή το θέλησες και έγινες, όσο πικρό και να είναι, εγώ δοξάζω το όνομά σου. Εγώ δοξάζω. Δώσ' μου τη δύναμη και το κουράγιο. Ξέρετε, ο θάνατος, γενικά ο θάνατος, και αυτό μέσα στο βιβλίο «Ο Ιησούς ο έρωτας της καρδιάς μου», εξετάζω γιατί ακριβώς πεθαίνει ένα παιδί νέο. Τι γίνεται στον θάνατο, τι γίνεται. Ο γέροντα, εσείς που είχατε... Σε αυτό το βιβλίο μέσα, έτσι, το εξετάζω, τι είναι ο θάνατος, και αν είναι θάνατος, δεν είναι θάνατος τελικά, έτσι. Αλλά γιατί πεθαίνει ένα παιδί την πρώτη μέρα, γιατί πεθαίνει ένας άλλος την 20 χρονών, γιατί ένας άλλος θα είναι 90 χρονών. Ένα, επιτρέψτε μου, απλό παράδειγμα να δώσω, το οποίο το αναφέρω μέσα στο βιβλίο και ας το ακούσει ο αδελφός. Λοιπόν, αυτό λύνει λίγο το γιατί. Το πλήρες γιατί είναι... στο νου του Κυρίου. Και τι σέρνουν το νου του Κυρίου, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να γνωρίζουμε ακριβώς και πλήρως τη σκέψη. Όμως ο θάνατος, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το καλοκαίρι έχουμε τους ανεμιστήρες. Αυτούς που γυρίζουν και κάνουν αέρα.
ο ανεμιστήρας είστε εσείς και εγώ. Και ο κάθε από εμάς είναι ένας ανεμιστήρας, ο οποίος συνδέεται, ο ανεμιστήρας, με το καλώδιο, την πρίζα και που πάει στην πρίζα. Mm-hmm. Όσο είναι ο άνθρωπος συνδεδεμένος με την πρίζα, τότε ο ανεμιστήρας γυρίζει. Εάν κανείς τραβήξει τον ανεμιστήρα, ο ανεμιστήρας τι κάνει? Ο έλικάς του θα κάνει μερικές στροφές ανάλογα την υποδύναμη που έχει το μοτέρ μέσα. Mm-hmm. Ίσως έχει ένα μοτέρ, είδε το ανεμιστήρας. Mm-hmm. Ανάλογα την υποδύναμη του μοτέρ θα κάνει ή μία στροφή, ή 10 ή 30 στροφές και θα σταματήσει ή 100 στροφές. Εμείς ήμασταν συνδεδεμένοι με την αιώνια ζωή, και λέγεται αιώνια ζωή διότι δεν είχε τέλος. Οι ανόητοι τραβήξανε την πρίζα. Mm-hmm. Σηκωθήκαμε και φύγαμε από τον παράδεισο. Mm-hmm. Από την ώρα λοιπόν, γιατί μέσα στον παράδεισο είναι η αιώνια ζωή. Mm-hmm. Εκείνο ο Χριστός μας. Εμείς λοιπόν τραβήξαμε την πρίζα και νομίσαμε ότι αυτονομηθήκαμε και ότι θα ζήσουμε όσο καιρό θέλουμε. Mm-hmm. Αν δεν γίνεται, όταν τραβήξεις τον ανεμιστήρα, υπόκειται σε νόμους του θανάτου, όπως κόβεις το ρεύμα. Ναι. Θα γυρίσει. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι 56 ετών. Mm-hmm. Έχω κάνει ο ανεμιστήρας μου 56 γύρους, mm-hmm. χωρίς να είμαι στην πρίζα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει. Mm-hmm. Ανάλογα την υποδύναμη που πρόλαβε και τράβηξε τη δύναμη. Τι σημαίνει όμως ένα πλάσμα που πέφτει? Έναν λοιπόν που είναι μικρότερος, ναι, είναι μικρότερος ανεμιστήρας. Ναι. Και γι' αυτό βλέπετε ο άλλος πεθαίνει στα 17. Κάνει ο ανεμιστήρας του 17 γύρους. Ναι. Ο αλουνού κάνει μία μέρα. Γεννιέται το μωρό και πεθαίνει. Ναι. Κάνει μία γύρω. Και το απαντάτε αυτό. Αυτό ακριβώς, ναι, απαντιέται μέσα στο βιβλίο που ομοιάζει ο άνθρωπος σαν ανεμιστήρα, ναι, που έχει τραβήξει την πρίζα του. Και γι' αυτό ετούτη η ζωή λοιπόν, αφού ήμασταν σαν ανεμιστήρας, πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι ότι θα σταματήσουμε να δουλεύουμε. Μην ξεγελιόμαστε. Και γι' αυτό να πω και κάτι να τα ακούσουν οι άνθρωποι, που έχει να κάνει με την αιώνια ζωή. Ο Θεός που επιτρέπει και γίνονται λευκά τα γένια μας, λευκά τα μαλλιά μας, υπάρχει μια σκοπιμότητα. Είναι για να μου θυμίζει και να μου λέει ο Θεός, βρεβλάκα νεκτάριε, ξύπνα, έγινες φως. Είπαμε τρεις οι καταστάσεις. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Αν φτάσω στο φωτισμό, είναι εύκολη η θέωση. Το φως ενώνεται με το φως, που είναι ο Χριστός. Λευκάνθηκες, η ψυχή σου έγινε φως. Γιατί ανά πάσα στιγμή, ο ανεμιστήρας σου ετοιμάσου θα διακόψει να κινείται. Χαίροντα μου. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Και γι' αυτό το ποιηματάκι που λέμε στα γενέθλια, θυμηθείτε το. Τα μαλλιά σου να γίνουν. Έτσι λέει, ναι, να ζήσεις Κωστάκι. Ναι, ναι, ναι. Και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Mm-hmm. Παντού να σκορπίζεις, να σκορπίζεις τις γνώσεις, το φως. Mm. Και όλοι να λένε, να ένας ο φως. Mm. Αυτό όλο μέσα κρύβει τη θεολογία της καθάρσεως, mm-hmm, του φωτισμού και της θεώσεως. Ένα δευτερόλεπτο δώστε μου ζωής, να σας το αναλύσω. Mm. Να ζήσεις, να σου δίνει ο Θεός χρόνια. Mm. Να προλάβεις, να λευκανθείς, να γίνεις λευκός, mm, ώστε όταν κοιτάγεσαι στον καθρέφτη, να έχει γίνει λευκή και η ψυχή σου. Και γι' αυτό να σκορπίζεις, να γίνεις μεγάλος με άσπρα μαλλιά, mm, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις. Ποια είναι η γνώση? Το πώς ο Θεός, Χριστός, το πώς μπόρεσες και έγινε η ψυχή σου φως. Yeah. Σκόρπισέ το. Γνώρισέ το στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου. Και όλοι να λένε, να ένα σοφό. Yeah. Η Εκκλησία τι ονομάζει σοφό? Τον Άγιο. Τον Άγιο. Τον Άγιο. Να όλοι να λένε, το παιδί αυτό που μεγάλωσε έγινε, mm, ένα σοφό. Άρα ο Θεός που μας δίνει άσπρα γένια, άσπρα μαλλιά, μας τα δίνει με ένα σκοπό. Mm-hmm. Ποιος ο σκοπός? Να καταλάβουμε ότι πλησιάζει η ώρα του θανάτου. Που δεν ξέρουμε πότε φτάνει του καθενός μας. Ώστε φτάνοντας η ώρα, mm-hmm, του θανάτου να έχουμε γίνει ήδη φως. Αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και τι κάνουμε, εννοείται, πάμε και τα βάφουμε. Και εγώ μας κάτι τα βάφουμε, νομίζοντας ότι έτσι αποκτούμε λιώτη. Έτσι. Ενώ ο Θεός αντιθέτως, mm-hmm, μας ειδοποιεί ότι πλησιάζει ο θάνατος. Κάνουμε μπότοξ,
Ναι. Κάνουμε το ένα. Έτσι. Ενώ ο Θεός προσπαθεί να σου δείξει ότι έγινες φως. Έγινες σοφός, έγινες άγιος. Τα λέτε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό είναι το τραγουδάκι αυτό που τραγουδάμε στα γενέθλια. Μια απλή συνταγή. Έτσι, να το πω. Ας διαβάσει ο Κύριος το βιβλίο αυτό. Ναι. Μέσα θα το απαλύνει την καρδιά. Θα δει ότι ο Θεός ακόμα και τον θάνατο που επέτρεψε να γίνει στο γιο του, κίνητρο ήταν η αγάπη. Η κυρία Ελένη, και θα σας ρωτήσω όμως μετά την κυρία Ελένη, τι συμβαίνει εάν είχατε κάποια φώτιση, κάποια εμπειρία που μπορείτε να την μεταφέρετε σε εμάς για αυτά τα επίπεδα που εμείς τα λέμε επίπεδα θανάτου. Όχι τώρα, να ακούσουμε την κυρία Ελένη. Σας παρακαλώ, επειδή την είχαμε να περιμένει λίγη ώρα και μετά οι δικές μου οι απορίες. Κυρία Ελένη, μου σας ακούμε. Την ευχή του Γέροντα. Να είστε καλά, Θεός σας ευλογεί. Ισχύουν και για μένα τα όσα είπατε, Γέροντα, προηγουμένως. Αλλά εμένα είναι ζωντανός νεκρός. Έχει παρασυστεί. Με παραφύσικα, αθέους, μακριά από το Θεό τελείως. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Είναι ζωντανός νεκρός, λέει η κυρία Ελένη. Είναι άρρωστος και δεν είναι. Όχι, είναι στα ναρκωτικά, είναι απλά άθεος. Τι είναι αυτό που μιλάτε, κυρία κατάλαβα, Ελένη. Κατάλαβα, κατάλαβα. Το παιδί ζει, είναι μια χαρά, ναι. Αλλά είναι νεκρός γιατί δεν είναι κοντά στο Θεό. Αυτό εννοείται, έτσι. Και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω. Mm. Λοιπόν, ακούστε καλή μου κυρία, εκείνο που μπορείτε να κάνετε, όταν, ό,τι και να πείτε στο παιδί σας, δεν ξέρω τι ηλικία είναι. Κυρία Ελένη, μας ρωτάει. Φαντάζομαι να είναι 30, γύρω στα 30, ναι. 25 ήταν. Δεν ακούει. Τα αυτιά του έχουν τείχους. Είδατε, καμιά φορά λέμε τείχοι έχουν αυτιά. Ναι. Εδώ έχουμε το ότι τα αυτιά μας πολλές φορές έχουν τείχους. Το όνομα της κυρίας. Ελένη. Κυρία Ελένη, γονατίστε και αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς, μπορεί να το κάνει η Παναγιά μας. Μιλήστε στην Παναγία κάθε μέρα, όπως μίλαγε η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, η Αγία Μόνικα, μιλούσε 17 χρόνια για το γιο της που ήταν ένας ζωντανός νεκρός. Ακριβώς, κάτι παρόμοιο. Και προσέξτε με, η Παναγία δεν θα του μιλήσει του γιου σας στο αυτή. Η Παναγία θα μιλήσει απευθείας στην καρδιά του. Όταν λοιπόν εμείς μιλάμε στα παιδιά μας, μιλάμε στα αυτιά τους. Όταν βλέπετε ότι τα αυτιά έχουν τείχους, πάβει ο γονιός να μιλάει. Ας κάνει το παιδί ό,τι θέλει. Πάβουμε να μιλάμε. Και απευθυνόμαστε γονατιστοί στην Παναγιά και στο Χριστό μας. Και του λέμε, Χριστέ μου, εσύ ξέρω τι μ' ακούς. Εσύ Χριστέ μου, μπορείς το παιδί μου να του μιλήσεις στην καρδιά του. Κάντο σε παρακαλώ να ακούσει τη φωνή σου. Και να είστε βέβαιοι, έτσι ακούσανε πάρα πολλοί άνθρωποι. Έτσι άκουσε ο Άγιος Αυγουστίνος και πέτυχε από μαύρο κοράκι που ήτανε να γίνει λευκό περιστέρι. Από λύκος, πρόβατο, από αμαρτωλός να γίνει Άγιος. Ο κύριος Νίκος Γεωργίου, κύριε Γεωργίου. Γεια σας. Καλησπέρα. Γέροντα. Ελίτα, είναι ο Νίκος ο Γεωργίου, είμαστε μαζί στο Μπελιέ, αν θυμάστε. Γεια σου Νίκο. Ναι, τι γίνεται. Μια χαρά, σε ακούμε. Μια χαρά είναι. Mm-hmm. Θα ήθελα να μιλήσω και εκτός αέρα, αν ήταν δυνατό. Βεβαίως. Θα μου δώσετε το τηλέφωνο. Ναι. Γέροντα, παίρνω την αφορμή από τον προηγούμενο τηλεθεατή, ο οποίος είχε χάσει το γιο του, 17 χρονών. Εγώ πριν 2 χρόνια έχω χάσει τον αδερφό μου μαζί με τον γιο του και πριν 10 χρόνια τη γυναίκα μου μαζί με την κόρη του. Mm. Και όντως είναι μια φωτιά που καίει. Ζούμε μια κατάθλιψη. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το βιώσουμε αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε οικογενειακώς, όντως. Στεκόμαστε όλη μέρα και βλέπει ο ένας τον άλλο. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Όντως ο αδερφός μου ήταν άνθρωπος ο οποίος έκανε την πορεία στην εκκλησία. Η εκκλησία του Αγίου Αρσενίου έκτιζε στην Κυπερούντα. Εγώ όλη μέρα ήμουν με τον Χριστό. Ήμουν, λέω. Το
Τώρα πηγαίνω έτσι επιφανειακά, όντως. Γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί. Αυτή είναι η ευσέβεια, αυτή είναι η ευσέβεια. Είπε ο αδελφός. Ήταν ένα επιφανειακό όλο αυτό. Και όπως είπα προηγουμένως, έπεσε η μάσκα. Δηλαδή, στην πρώτη δυσκολία εγκατέλειψε. Γιατί ακριβώς αυτό είναι ευσεβισμός. Ευσεβισμός είναι επιδερματικός. Έχω εξωτερικές εκδηλώσεις, αλλά η ψυχή μου δεν έχει ενωθεί με το Θεό. Όποιος ενωθεί με το Θεό, με τον Χριστό, δεν ξεχωρίζει, γι' αυτό γράφω στο βιβλίο. Πάλι θα δεν σε ενδιαφέρει. Πάλι θα πεθάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν σε ενδιαφέρει. Ζεις, προσέξτε με. Έχετε δει ερωτευμένο. Ναι. Έχετε δει ερωτευμένο. Έχω ερωτευτεί. Έχω ερωτευτεί. Ναι. Μήπως έβλεπες μάνα τότε. Μήπως έβλεπες πατέρα. Ναι. Μήπως έβλεπες άλλους άντρες. Ναι. Τίποτα δεν βλέπεις. Ναι. Βλέπεις μόνον αυτόν που αγαπάς. Ναι. Αυτόν σκέφτεσαι. Αυτή την ένωση πρέπει να φτάσουμε. Όταν φτάσουμε σε αυτή την ένωση, τότε ουσιαστικά ζούμε το Χριστό. Πώς εάν δεν φτάσουμε, προσέξτε με, εάν δεν φτάσουμε, οπότε την ώρα που σε τρελά ερωτευμένη με το αγόρι σου και να σου πούνε ότι πέθανε η μάνα σου, λόγω του μεγάλου έρωτα που έχεις εκείνη τη στιγμή που η καρδιά σου είναι δοσμένη στο πρόσωπο εκείνο που ερωτεύτηκες, ο πόνος της μάνας δεν σε αγγίζει. Μόνο όταν πέσει ο έρωτας θα πεις έχασα τη μανούλα μου. Όμως με τον Χριστό όποιος τον ερωτευτεί, ο έρωτας δεν πέφτει. Ούτε τον θάνατο δεν σκιάζεται. Ούτε τίποτα. Γιατί, τι είναι γιατί αντιθέτως θέλει μια ώρα γρηγορότερα να τον συναντήσει. Τι είναι ο θάνατος γέροντα. Δεν είναι. Ο θάνατος, ο θάνατος είναι μία, δεν είναι άλλη ζωή. Ναι. Είναι η ίδια η ζωή. Ναι. Απλώς μετά συνεχίζω να ζω χωρίς το παρόν σώμα. Έχω, έχω συνέστηση ότι έχω πλήρη, σώμα. Πλήρη. Έχω σώμα όμως. Πλήρη. Έχω το άειλο σώμα της ψυχής. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή αν παρακαλούσαμε και είχαμε τη δύναμη και λέγαμε να εμφανιστεί ο Άγιος Νεκτάριος. Θα τον βλέπαμε. Μα τα ρίψανά του τα κόκαλά του στην Αίγυπτο. Δηλαδή γέροντα θα έχετε την ίδια μορφή. Πώς θα έχετε εσείς αυτή την μορφή. Την ίδια μορφή ακριβώς. Και, θα και γι' αυτό τον αναγνωρίζουμε. Και θα συνεχίζετε να έχετε την, την ίδια μορφή. Και την ίδια ζωή. Ακριβώς. Συνεχίζω και έχω τη ζωή που επέλεξα. Ξέρεις ότι πέθανες. Βέβαια ξέρεις ότι εγκατέλειψες. Δεν πεθαίνεις. Ναι. Ότι εγκατέλειψες αυτό το σώμα. Το υλικό. Το οποίο ακριβώς επειδή φύρεται κάποια στιγμή όταν φύγεις από αυτό το σώμα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ήταν και δεσμευτικό. Δεν στεναχωριέσαι άμα βρεθείς στην άλλη πλευρά. Όχι, δεν στεναχωριέσαι. Έχει σχέση με το... Εσείς όταν προσέξτε, εμένα η νύφη μου είναι από την Αμερική. Όταν ερωτεύτηκε τρελά τον αδελφό μου, της λέει ο αδελφός μου, ξέρεις, εγώ θα μείνω Ελλάδα. Εσύ είσαι εδώ αδέλφια, έχεις γονείς, του λέει αρκεί να είμαι μαζί σου και δεν με ενδιαφέρει που θα με πας. Συνέχισε στην Ελλάδα, της περιέγραφε μια χώρα την Ελλάδα, κατοχική ο αδελφός μου. Όμως ήταν την κατοχή. Λοιπόν, όπου και να είσαι του λέει, εμένα η χαρά θα είναι εκεί που είσαι εσύ. Και στην κόλαση να πας, εγώ θα είμαι χαρούμενη επειδή να είμαι δίπλα σου. Και πράγματι με το Χριστό και στην κόλαση να πάμε, εμείς θα είμαστε χαρούμενοι. Γέροντα μου, επειδή όλη την ώρα... Αυτό όμως προσέξτε με, δεν περιγράφεται με λόγια. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το περιγράψουμε. Μερικές βιωματικές εμπειρίες, θα έλεγα επιφανειακές πάλι, έχω καταγράψει μέσα σε αυτό το βιβλίο ο Ιησούς, ο έρωτας της καρδιάς μου. Είναι γνωστή θεία χάρη. Λοιπόν, είναι προσέξτε γνωστό. Με, αυτό δεν περιγράφεται με λόγια. Ωραία. Βιώνεται. Yeah. Ένα παράδειγμα. Εάν στη ζωή σας δεν έχετε φάει ποτέ μέλι, μπορεί να γνωρίσετε πως είναι το μέλι όμως, αλλά όχι γευστικά. Αν έχετε διαβάσει μια εγκυκλοπαίδεια ή ένα βιβλίο που περιγράφει τις ιδιότητες του μελιού και πάνω κάτω τη γεύση του. Εάν όμως δεν το γεύτης, δεν μπορείς να αντιληφθείς τη γεύση του μελιού. Εάν κανείς δεν ζήσει αυτή την ένωση που σας λέω, όλα τα άλλα είναι επιδερμικά. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τι κάνουν, πιστεύουν. Και πιστεύουν λέει επειδή κάνουν μεγάλες νηστείες, ότι θα πάνε στον παράδεισο εξαιτίας των νηστείων. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν συνέχεια κομποσκήνη, κρατάνε το κομποσκήνη και πιστεύουν ότι με την οερά προσευχή κατακτήσαν τον παράδεισο. Υπάρχουν άλλοι λέει που κάνουν χαμηκητίες, κοιμούνται στο έδαφος λέει.
γιατί πιστεύουν ότι έτσι, σκληραγωγώντας τον εαυτό τους, θα κερδίσουν τον παράδεισο, θα ενωθούν με τον Θεό. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, σας διαβεβαιώνω ότι με τίποτα από όλα αυτά δεν κερδίζετε τον παράδεισο. Τι κερδίζει τον παράδεισο? Και τους εξηγεί, όχι ότι δεν είναι απαραίτητα αυτά. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, όπως ακριβώς θα πω, αναφέρω και εγώ ένα παράδειγμα, όπως ο Ολυμπιονίκης πρέπει να αθληθεί, να προπονηθεί, ώστε να φτάσει στη νίκη, έτσι οι νηστείες, το κουμποσκήνι, είναι τα μέσα, είναι τα όργανα που αθλούμε. Δεν είναι η ουσία. Η ουσία, επειδή πήγα εκκλησία στον Εσπερινό, δεν με έσωσε. Επειδή έκανα 7 ώρες αγρυπνία, δεν με σώζει. Σας αγαπώ διπλά που μας ανοίγεται αυτό. Δεν με σώζει. Χρειάζεται και αυτό. Ναι. Χρειάζεται απαραίτητα και αυτό. Ναι. Αλλά λέει ο Άγιος Νικόδημος, εκείνο που πρέπει να κάνετε για να ενωθείτε. Ναι. Τι είπε, το είπε μόνος ο Χριστός. Ποιος σώζεται? Αυτός που κάνει το θέλημά μου. Ωραία. Βγάλτε το δικό σας θέλημα και υποταγείτε στο θέλημα του Θεού. Εμένα όλο αυτό μου κάνει Ευαγγέλιο χαράς μέσα από αυτή την πίστη που είναι η πίστη μας. Όλο χαρά είναι αυτό το πρόγραμμα για μένα. Το καταλάβατε, γιατί δεν είναι θρησκεία? Ναι, μου το ξεκαθαρίσατε και εύχομαι να ξεκαθαρίσετε. Προσωπικός έρωτας είναι με κάποιο πράγμα. Είναι βίωμα. Επομένως, όταν εγώ σας αγκαλιάσω, μου λέγε κάποιος, μα δεν υπάρχει Θεός. Λέω, για σένα μπορεί. Όταν εγώ ένα πρόσωπο το αγκαλιάζω, το φιλάω, το αισθάνομαι. Είναι άλλη αίσθηση. Και μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν υπάρχει ελίτ αυτή τη στιγμή μπροστά μου? Γέροντα, έχουμε δύο τηλέφωνα που περιμένουν και είναι τόσο πολύ πλούσια η κουβέντα που πραγματικά. Πότε είναι η επόμενη φορά που θα έρθετε εκεί, προλαχταρούμε ήδη να σας έχουμε λοιπόν, και πάλι. Όταν με καλέσετε, με χαρά θα προσπαθήσω να έρθω. Να δώσω, επειδή φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι θα αναζητούν τα βιβλία. Θα το περάσει ο σκηνοθέτης. Θα το περάσει το βιβλίο. Ωραία, σε αυτό. Το πέρασε ήδη τρεις φορές. Εγώ δεν το βλέπω, γι' αυτό να πω όμως στους τηλεθεατές ότι τα βιβλία, όλα, ακόμα και πολλά από αυτά τα θαύματα του Σταυρού, έχουν καταγραφεί, τα έχει γράψει μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, τα συνέλεξε. Για να δείξει τη δύναμη του Σταυρού στο βιβλίο «Όταν ο ουρανός μιλά». Δεν το έχουμε εδώ πέρα. Είναι και αυτό που ανέφερε. Αλλά υπάρχει όμως στο τηλέφωνο αυτό, μπορούν να το ζητήσουν οι τηλεθεατές και αυτό το βιβλίο μαζί με τα υπόλοιπα βιβλία. Για τα οποία είναι ουσιώδη τα βιβλία αυτά, διότι μας μπάζουν στο βάθος. Είμαι ήδη ενθουσιασμένη με το πρώτο, θα διαβάσουμε και τα άλλα δύο και θα τα παρουσιάσουμε. Θα ακούσουμε τις τηλεθεάτρες. Όχι. Πριν. Έχουμε. Όχι, έχουμε δύο. Και ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός, πάνω αγωνιά να βγάλουμε τον κόσμο. Αλλά θέλω πολύ να μείνουμε σε αυτό. Δεν έχω την αίσθηση ότι μας δίνεται έτσι βιώματα. Γι' αυτό σας ρωτώ. Είπατε πριν και το έχουμε διαβάσει και το έχουμε δει από αναφορές αυτών που έφτασαν να πεθάνουν και επέστρεψαν πίσω. Είπατε ότι συνεχίζει μετά η ψυχή με το ίδιο σώμα, αλλά πιο. Όχι με το υλικό σώμα. Όχι με το υλικό σώμα, αλλά έχει αυτή την μορφή, όπως βλέπουμε. Την ίδια μορφή ακριβώς. Άγιο. Και γι' αυτό όταν πάμε στην άλλη ζωή, αναγνωρίζουμε τον Άγιο Νεκτάριο, ωραία, τον Άγιο Δημήτριο, γιατί ήταν άνθρωποι και εκεί. Και αυτοί αναγνωρίζουν εμάς. Και σε μια ζωή όμως. Δηλαδή και συνεχίζει και προσέξτε. Ναι. Η ψυχή δεν θα παραμείνει πάντοτε σε αυτή τη μορφή. Αλλά. Στη Δευτέρα Παρουσία, που ακολουθεί αμέσως μετά τον ερχομό του Αντιχρίστου, θα μιλήσουμε μετά λιγάκι. Είναι το επόμενο βιβλίο που θέλω να δούμε, όπως και το βιβλίο να δούμε το πώς λύνονται τα μάτια. Γιατί ακούσατε, η κυρία που ήταν προηγουμένως παράλυτη, 5 χρόνια, ήταν και παρέλυε η δαινής της, τελικά δεν ήταν ασθένεια ιατρική, ήταν από μαγεία. Θα πάμε και στην μαγεία. Πείτε μου όμως, εκεί δεν στεναχωριούνται που δεν βλέπουν τον πατέρα τους, τη μητέρα τους, τη γυναίκα τους? Είναι αντιθέτως, αναζητούν πότε θα έρθουν και αυτοί κοντά τους. Και δεν έχουν την αίσθηση του χρόνου. Δεν έχουν αίσθηση. Έχουν τοπία. Γιατί εισέρχονται στην αιωνιότητα. Έχουν τοπία. Βλέπουν τοπία. Το πώς, προσέξτε με. Ναι. Στην άλλη ζωή πρέπει και μέσα εξετάζω το τι είναι ο παράδεισος. Λοιπόν. Θα πρέπει, δεν μπορούμε να το περιγράψουμε αυτή τη στιγμή γιατί θέλει πάρα πολύ ώρα. Κάτε βίωμα. Ο παράδεισος όμως είναι όπως έτσι λεκτικά θα το πω, είναι η θέα και η ένωσή μας με τον Χριστό. Η θέα του Χριστού, αυτό είναι το οποίο πληρώνει τον άνθρωπο.
όταν βλέπω αυτόν που αγαπάω. Και όταν βλέπω αυτόν που αγαπάω, μέσα από τα μάτια του, βλέπω τα πάντα που θέλω. Και γι' αυτό και οι Άγιοι, προσέξτε, δεν κάνουν οι ίδιοι θαύματα. Μέσω του Χριστού τα κάνουν. Είπατε πριν όμως ότι συνεχίζουν τη ζωή που ήξερα. Συνεχίζει ακριβώς η ζωή. Και γι' αυτό ο καθένας, ανάλογα από εδώ, με το τι δημιουργεί, με το τι δημιουργεί πάνω από εδώ, χτίζει σπίτι εκεί πάνω. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Με τις ελεημοσύνες σας. Δεν ξέρω τη ζωή σας, τι ζωή κάνετε, αλλά έχετε φτιάξει ένα σπίτι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω καν πώς είναι το σπίτι σας. Λοιπόν, αυτό το σπίτι που έχετε φτιάξει. Με τις εύχομαι να είναι καλό το σπίτι σας. Δεν ξέρω. Τι ούτε πολύ έχετε, μεγάλο, τι ούτε ιδιαίτερα μικρό. Ένα μέτριο σπίτι. Ένα μέτριο σπίτι έχετε. Πολύ όμορφα. Έχετε φτιάξει εκεί πάνω ένα μέτριο σπίτι. Αν μαζέψετε όλες τις ελεημοσύνες που κάνατε. Ελεημοσύνες. Με αυτά τα χρήματα, αν τα πάρω και τα συγκεντρώσω, αγοράζω ένα σπίτι. Παρόμοιο με αυτό που μένετε. Άρα είσαι ό,τι έδωσες. Από εκεί είσαι, δηλαδή, ό,τι έδωσες. Εγώ με τη ζωή μου και με τα έργα μου θέλω να σας πω. Εδώ δημιούργησα ένα σπίτι και ζω. Εκεί έχω δημιουργήσει ή άμα πάω θα μείνω τίποτα κατά από γέφυρες, ως άστεγος. Μου δροσίζεται την ψυχή με αυτά που λέτε. Πρέπει, η ζωή μου να ανταποκρίνεται, ώστε όχι να δημιουργώ μόνο εδώ, αλλά ήδη να έχω δημιουργήσει παλάτι εκεί πάνω. Και έτσι ως ανακούφιση... Να μην μείνω στα παγκάκια. Να μην μείνουμε στα παγκάκια και ως ανακούφιση για τους ανθρώπους, κύριος, που έχουν χάσει παιδιά, μας λέτε από βίωμα γέροντα αυτό που μας μεταφέρετε. Όλοι προσέξτε με έχουμε χάσει ανθρώπους που αγαπάμε. Άλλος έχασε το παιδί του, άλλος έχασε επί τον αδελφό του, άλλος έχει χάσει ο καθένας, άλλος τον άντρα του, άλλος τη γυναίκα του. Όλοι έχουν χάσει αγαπημένα πρόσωπα και πολλές φορές βλέπετε, πολλοί έχουν συναντήσει ζευγάρι, πότε παντρεύτηκε, έκανε ένα παιδάκι και δεν πρόλαβε ούτε να το χαρεί. Κοιμήθηκε. Και έμεινε η γυναίκα μόνη της με το παιδάκι. Λοιπόν, ο καθένας βιώνει ένα δικό του πόνο. Θα πρέπει τον πόνο του αυτόν, όχι να ρωτάει γιατί Θεέ μου, πρώτα απ' όλα να αναζητήσει το γιατί ο Θεός επέτρεψε να το πάθει ο ίδιος, η οικογένειά του. Μήπως είχε ξεφύγει, μήπως δεν ήταν ενωμένος με το Θεό και όλο αυτό ήταν ένας ευσεβισμός που γκρεμίστηκε και έπεσε. Και μετά τι κάνω, ψυχραίνομαι με το Θεό, γιατί δεν μου έκανε αυτό που ήθελα. Δεν κοίταξα το θέλημά του. Δεν μου έγινε, δεν μου ζήσε το παιδί. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί σας είπα. Τον παράδεισο τον κερδίζει, όχι εκείνος με τις μεγάλες νηστείες, τα κουμποσκήνια, τον κερδίζει, αυτά χρειάζονται να γίνουν. Αλλά τον κερδίζει εκείνος που κάνει το θέλημά του. Παράδειγμα να φέρω. Ήρθε στο μοναστήρι ένας άνθρωπος. Το μοναστήρι είναι απέναντι από την Πάτρα και δίπλα από την Άρπαχτο, στην Ελλάδα. Έρχεται και μου λέει, γέροντα μου λέει, πάμε σας παρακαλώ, μου λέει, να πάρετε και το σταυρό σας που φοράτε μαζί, να σταυρώσετε το παιδί μου, να συνέλθει στο νοσοκομείο και τα λοιπά και να κάνουμε, μου λέει, μια παράκληση στο Θεό να παρακαλέσουμε για την Παναγιά το παιδί μου να γίνει καλά να ζήσει. Έπεσε από το μηχανάκι και είναι στην εντατική. Πάμε και πήγαμε μέσα στο ναό. Την ώρα λοιπόν που έκανα το τρισάγιο και έλεγα το Άγιος ο Θεός, τρισάγιο λέμε επειδή έχει τρεις φορές, το Άγιος ο Θεός, δεν είναι για τους πεθαμένους. Λοιπόν, όταν έφτασα στο Πάτερ ημών, είπα Πάτερ ημών, μίλαγα στο Θεό. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά μου ως εν ουρανό και επί της γης. Με κοιτάει. Το είχε κάνει και ο γέροντας Παΐσιος αυτό πολλές φορές. Με γυρίζει και μου λέει λάθος το είπατε. Όχι το θέλημά μου, να γίνει το θέλημά σου του Θεού. Μου λέει. Του λέω κοίταξε αδελφέ. Το θέλημα του Θεού μπορεί να μην είναι το ίδιο με το δικό μας. Εσύ τι μου είπες ότι θέλεις, να ζήσει το παιδί σου. Και αν ο Θεός θέλει να το πάρει, άμα του πω γεννηθεί το θέλημά σου, το πήρα αμέσως. Άρα θα του πω να γίνει το θέλημά μου, γιατί εγώ θέλω να ζήσει το παιδί. Βλέπετε ότι το πιο δύσκολο, παρότι λέμε στο Πάτερ ημών κάθε μέρα γεννηθεί το θέλημά σου, όταν γίνεται το θέλημά του, το κλωτσάμε. Εάν το θέλημα του Θεού δεν συμφωνεί τελικά με το δικό μας θέλημα, γινόμαστε αντάρτες. Και όμως απάνω... Γιατί Θεέ μου, ναι. Δηλαδή πρέπει ο Θεός να κάνει αυτό που εγώ
το εγωιστικό μου θέλω. Αυτό που εγώ θέλω, αυτό που εγώ επέλεξα. Να σε αφήσω το Θεό να κινηθεί και να υποταχθώ εγώ στο θέλημά του. Αυτό να μου γεμίσει την ψυχή χαρά. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Είχα ένα βίωμα προσωπικό. Κερδίζει τον παράδεισο όποιος τελικά κάνει όχι αυτό που θέλει ο ίδιος να επιτύχει ή αυτό που θέλει να κάνει, αλλά αυτό που λέει και θέλει ο Θεός. Ο Μάριος και η Ανδρονίκη, να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μάριο και να πούμε ότι θα δούμε ένα απόσπασμα από τον Γέροντα Παΐσιο για να υποδεχθούμε δύο ανθρώπους που είχαν κάποιες μαρτυρίες να αναποθέσουν σε εσάς και μετά θα συνεχίσουμε μαζί με τα άλλα δύο βιβλία. Βέβαια. Λοιπόν, Μάριο, σας ακούμε. Κύριε Μάριο. Ναι, χαίρετε. Εγώ θα πω τρία όνειρα που είδα πριν 15 χρόνια, έτσι. Το πρώτο όνειρο ήταν χωρίς να ανοίξω καν την Αγία Γραφή, ποτέ μου, έτσι. Ήμουν ανέξω από το σπίτι και έβλεπα τον ουρανό πάνω, ξαφνικά σκοτίνια στο ουρανός, πέθανε τα άστρα από πάνω στον ουρανό, τα αεροπλάνα πέθανε από τον ουρανό και αρχίζαν σεισμός, ξαφνικός σεισμός και κάποιος, και μόλις άρχισε ο σεισμός, αρχίσανε πλήθος κόσμου να φωνάζουν πίσω από τα κτίρια. Ξαφνικά, εντάξει, εκατομμύρια κόσμος. Τώρα κάποιος στο όνειρό μου είπε ότι σε αυτήν την καταστροφή, λέει, 143.000 άτομα με το σημάδι του Χριστού στο μέτωπο τους θα σωθούν. Εντάξει. Εγώ ξαφνικά ξύπνησα και ήταν τρομακτικό το όνειρο. Μετά, ακριβώς από μία εβδομάδα, μετά από 7 μέρες ακριβώς, είδα ακόμη ένα όνειρο. Χωρίς να ξέρω τι γίνεται. Αυτό παραπέμπει σε μαρτυρία του Ιεχωβά, έτσι. Αν δεν ξέρω. Όχι, εγώ τα είδα. Εγώ τα είδα. Μα το θέμα είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Εγώ τα είδα. Να σου πω τι γίνεται. Να σου πω. Στο δεύτερο όνειρο ήμουνα πάνω από τη γη, εντάξει. Και έβλεπα τη γη κάτω. Ήμουνα στο σύμπαν. Εγώ ήμουν πάνω στο σύμπαν. Και είδα δίπλα μου ένα άλογο άσπρο, εντάξει. Με ένα καβαλάρι, με άσπρα ρούχα, άσπρα γένια, με φωτιές στα μάτια του, στα πόδια του, στα χέρια του και το άλογο αιωρίδου, με φτερά, έτσι ας πω, άλογο πίπλα. Και ξαφνικά αυτό το καβαλάρι έβγαλε κάτι από το στόμα του, δεν ξέρω τι ήταν, βροχότανε, εντάξει, και πήρε μια αστραπή και την έριξε και άρχισε να αστραπέζει κάπως στη γη. Λοιπόν, Μάριε, πιο γρήγορα, σε παρακαλώ, γιατί είναι πολύ κόσμο. Ξαφνικά, πολλοί κόσμοι το ίδιο άρχισαν και φώναζαν. Το τρίτο όνειρο πάλι, σε μια εβδομάδα, ήμουν σε μια σπηλιά, ο κόσμος ήταν απέναντί μου σε καφέ και διασκέδαζε. Ξαφνικά, βλέπω στον ουρανό κοντρώνες μεγάλες με κρίξεις και πέφτανε πάνω στον κόσμο. Και ο κόσμος άρχισε και φορά λοιπόν. Ευχαριστούμε Μαρία, να ακούσουμε από τον Γέροντα. Φτάνει, δεν μπορούμε να αφιερώσουμε και μισή ώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τον Γέροντα. Καταρχάς δεν ήμουν ιεροκρίτης. Αυτό επέσπευσα λίγο το θέμα. Οι σκηνές που μας αναφέρει όμως πάνω κάτω είναι σκηνές μέσα από την Αποκάλυψη. Πιθανόν ή κάπου να είχε δει κάποιο έργο. Τα όνειρα, ξέρετε, ήδη πολλές φορές είναι εκ Θεού, είναι εκ διαβόλου και είναι εξ όσων βλέπουμε την ημέρα ή και σε ένα ναό άμα πας. Πολλές φορές έχει τέτοιες σκηνές στις αγιογραφίες. Ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος υπάρχουν τέτοιες και στα μοναστήρια και εδώ στην Κύπρο έχω δει. Επομένως κάπου μπορεί να αποτυπώθηκε μες στο μυαλό του. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Είναι κατά πόσον βοήθησαν τα όνειρα αυτά. Εκεί θα δει αν είναι εκ Θεού ή όχι. Το να γνωρίσει τον Χριστό. Ωραία. Εάν γνώρισε τον Χριστό και ήρθε κοντά του και άλλαξε ζωή, τότε ήταν εκ Θεού για να τον βοηθήσει. Εάν δεν άλλαξε ζωή και συνεχίζει, τότε τσάμπα πούδε και τα όνειρα. Χρόνο του έχασε. Λοιπόν, και χάσαμε και εμείς τον χρόνο. Να δίνεται άλλη έννοια σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν η ζωή μας. Κυρία Ανδρονίκη, σας ακούμε. Ναι, κυρία Ανδρονίκη. Συγγνώμη, θα σας ακούω. Λευκή σου, πατέρα μου. Του κυρίου, να είστε καλά. Άκου να σου πω, αγάπη μου. Εγώνη είμαι 86 χρονών και ο άντρας μου 87. Και εν κατάγια πια τον πέντε να σε ρευκλήρω και να σκεφάσει συνέχεια, συνέχεια και να αντέχω. Τι να κάνω, πάτερ μου. Αφού στα 86 χρόνια δεν έκανες τίποτα, όπως τον ανέχθηκες 86 χρόνια
με μεγάλη υπομονή, το ίδιο συνέχισε με μεγάλη υπομονή και καρτερία, χωρίς να του κάνεις παράπονα. Όχι, να του κάνεις. Λοιπόν, δείξ' του αγάπη. Δείξ' του αγάπη. Λοιπόν, τα νεύρα μου, γιατί είμαι και άρρωστη και τώρα υπασπαθησα. Ένα αυτό είναι το γύρα σου και έρχεται μόνο. Λοιπόν, πάντως αφού δεν πετύχατε τίποτα στα 86 χρόνια, μην περιμένετε να επιτύχετε κάτι τίποτε, τώρα. Ναι. Μόνο συνεχίστε με υπομονή και ο Θεός θα σας δικαιώσει για το σταυρό τον οποίο σηκώνετε. Ευχαριστούμε την κυρία Ανδρονίκη. Να πάμε να δούμε έτσι ένα απόσπασμα από αυτά που λέχθηκαν από τον αγαπημένο μας Γέροντα Παΐσιο. Θα επανέλθουμε για να ακούσουμε δύο μαστηρίες, την κυρία Αριστοδήμου και τον κύριο Νικοδήμου, για δύο θαυματουργίες, επεμβάσεις, δεν ξέρω πώς να τις πω, Γέροντα. Αφού τους ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους, μετά θα πάμε σε διαφημίσεις για να επανέλθουμε μαζί με το πώς λύνονται τα μάγια και για τα θέματα του αντίχθηστου. Μείνετε μαζί μας, θα παρακολουθήσουμε αυτό το απόσπασμα από τον Γέροντα Παΐσιο και θα έχουμε αυτές τις δύο μαστηρίες στο στούτιο. Πάντα με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οχνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οχνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνο, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα στα σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγγεία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγγεία είναι ενδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετά. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε εις τα αγγεία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέγγει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Κύριε, συγχώρησον διόσα ήματον. Επίσης, πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνο τον εαυτόν σου, μόνο τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε. Λοιπόν, το σχόλιο σας... Ένα σχόλιο είναι αυτό το οποίο είπε ο Γέροντας Παΐσιο, είναι η λαμπάδα. Αν προσέξετε στη ζωή μας, μας ακολουθεί μια λαμπάδα.
την ώρα που βαπτιστήκαμε, να την ανάβουν για πρώτη φορά. Ο νανός τη φέρνει κάθε χρόνο το Πάσχα μετά, μεγαλώνοντας την παίρνουμε μόνη μας τη λαμπάδα αυτή, κάθε Ανάσταση την πάμε, αυτή τη λαμπάδα την ξαναβλέπουμε όταν παντρευόμαστε. Είναι μπροστά στο τραπέζι, είναι του γαμπρού και της νύφης, δύο λαμπάδες. Mm-hmm. Είναι η ίδια η λαμπάδα, δεν αλλάζει. Και την ίδια λαμπάδα την ξαναβλέπουμε αναμένη για τελευταία φορά πάνω από το φερετό μας. Η λαμπάδα είμαστε εμείς και το φως από πάνω είναι ο Χριστός. Η λαμπάδα έχει αξία μόνο όταν είναι ενωμένη με το φως. Δηλαδή η λαμπάδα σβηστή είναι νεκρή. Είναι γι' αυτό νόμι... είναι σημαντικό η ένωσή μας με το Χριστό. Μόνο γι' αυτό ζούμε. Έτσι να ενωθούμε και γι' αυτό λέει ο Γέντας Παΐσιος, η λαμπάδα σας προσέξτε να είναι αναμένη. Γνωρίστε και ενωθείτε με το φως. Με το φως, με το Χριστό. Κύριε Ρίστο Δήμου, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και τον αγαπητό Γιάννο στο στούντιο 2, αλλά θέλω να σας ακούσουμε και να σας ακούσει και ο Γέροντας. Πάει χρόνια πίσω η ιστορία σας, έτσι, αλλά είναι μια πολύ σημαντική ιστορία. Πείτε μας, έτσι με δικά σας λόγια, εσείς είχατε ένα πρόβλημα εγκυμοσύνης. Ναι. Γεια σου, Ελβίτα μου, την ευχή σας, Γέροντα. Ξεκίνησε από το 72 όταν είχα χτυπήσει και ήμουν έγκυος 4 μηνών. Όταν με πήραν στο νοσοκομείο, η γιατρή εκείνον τον καιρό δεν είχε τα μέσα που έχει σήμερα η επιστήμη και μου είπε... 1972. Ναι. Δεν είχε τα μέσα να μου κάνουν αχτίνες, να μου βγάλουν πλάκες και είχα αιμορραγία, αυτά όλα και μου είπα στην γιατρή ότι είναι αδύνατο να σωθώ και εγώ και το παιδί. Και λέει μου να διαλέξεις. Είτε θα σωθείς εσύ, πρέπει είναι σε σένα που στέκει, ας πούμε, και το παιδί να ας σου το βγάλουμε, να σου κάνουμε σαν και σαρική και να σου βγάλουμε το παιδί, γιατί ήμουν 4. 4 μήνες. 4. Και είχα χτυπήσει. Εκεί όμως εγώ σκέφτομαι συνεχώς και σκέφτομαι και το παιδί και δεν ήθελα να μου το βγάλουν το παιδί από το σώμα μου, όσον ένιωσα ότι κρατούσα μια ψυχή μέσα μου. Και τους είπα εγώ, δεν συμφωνώ με αυτό που αποφασίσετε, δηλαδή μου δεν γίνεται να σου βγάλουμε μπλάκες, να επιβαρύνουμε τη θέση του μωρού, θα γεννηθεί το μωρό παραμορφωμένο, δεν έχουμε μέσα, οπότε διάλεξε, αν θέλεις να ζήσεις πρέπει να βγάλουμε το παιδί. Και εγώ είπα ότι δεν δέχομαι να γίνει και εκεί που θα πάω εγώ να πάει και το παιδί μαζί μου. Δηλαδή ό,τι γίνει για μένα, ας γίνει και για το παιδί. Να περιμένω με το γονή, ναι. Αν ζήσω αν πεθάνω, θα πεθάνω και το παιδί και αν πεθάνω εγώ, ας πεθάνει και το παιδί. Τότε θα είναι μαζί μου. Mm. Δεν θα κάνω κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως το παιδί και μόνο του, 4 μήνων, τότε δεν θα ζούσε. Οπότε... οι γιατροί προβληματίζοντας, σιγά σιγά εγώ είχα και προηγούμενο πρόβλημα υγείας έστρεφα αίμα πριν να μείνω έγκυος και κάθε λίγο οι γιατροί έκαναν μου μετάγγιση αίματος όταν έστρεφα το αίμα, οπότε προσθέθηκα σε δύο προβλήματα στο παιδί και εγώ τους είπα να με αφήσουν, έκανα 2,5 μήνες κάπου στο νοσοκομείο και τους είπα να με αφήσουν όσον χρειαστεί και όσον θέλει ο Θεός, mm-hmm. είπα. Και μέσα στο νοσοκομείο, ενδούσα μου να φάω, έκανα τα μετών, ένεστε και εντύπωτε, οπότε γίνηκα όπως λέμε στα κυπριακά, πετσίν και κόκκαλος. Mm-hmm. Δεν ξεχώριζα, ας πούμε, ότι ήμουν εγώ που έμπηκα στο νοσοκομείο, ένας, όπως σκελετός ήμουν στο ο κρεβάτι. Στο τέλος, ειδοποιήθηκα στην ειδική μου ότι επένα χειρότερα, και τους είπα, ελάτε να δείτε την Αντρούπα, γιατί οι παλμίδες πάνε να σταματήσουν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, φαγητό δεν κρατίζει, δεν μπορούμε να... και κάνετε κάτι. Και γέμισε ένα λεωφορείο από το χωριό μου, από την Κυπερούντα, γιατί κατάγομαι από το χωριό εκείνο, και ήρθαν να με δούσουν γιατί θα πέθαινα. Εκείνοι όλοι εφήγασαν το βράδυ, και εκεί που ήμουνα στο θάλαμο του νοσοκομείου με... θα είχαν ακόμα 3 ασθενείς γυναίκες.
άκουσα την πόρτα του θαλάμου όπως κρύζει μια πόρτα και ανοίγει. Έχω και κάτι έψιμο εδώ. Να χαμογελάσουμε μια και χρυσό σε χαρά. Λοιπόν, ήθελα ένα ολόκληρο πούλμαν. Η κυρία Ντρούλα ζει. Από το πούλμαν όλοι σήμερα δεν ζούνε. Έτσι είναι σίγουρο αυτό. Από τα 50 άτομα κάποιοι έχουν φύγει. Ενώ η κυρία Ντρούλα συνεχίζει και ζει. Εκεί όταν έφυγαν όλοι, εγώ σκέφτομαι και προσεύχομαι στην Παναγία ότι εντάξει, πήρα μια απόφαση ότι δεν θεραπεύεται το πρόβλημα μου και προσευχόμουν στην Παναγία με τα δικά μου λόγια, με την δική μου καρδιά, την ψυχή μου και είπα Παναγία μου, βοήθαμε να γεννήσω αυτόν τον μωρό και να το βαφτίσω στη χάρη σου και να το βγάλω Μαρία. Και προσεύχομαι. Ταυτόχρονα η αδερφή μου η πιο μικρή την ίδια ημέρα προσεύχεται και μέταξε στην Παναγία της Ντίνου. Mm. Δηλαδή εγώ είπα Παναγία μου δεν ετάχθηκα στην Ντίνου, αλλά η αδερφή μου με έταξε την ίδια ημέρα στην Παναγία της Ντίνου να γίνω καλά και να πάω να προσκυνήσω όπως και έκανα το προσκύνημα. Mm-hmm. Εκεί που ήμουνα και έτρισε η πόρτα, είδα την Παναγία να μπαίνει, δεν είδα γυναίκα, δεν ξέρω εγώ. Είδα την Παναγία να μπαίνει, ντυμένη και έρχεται μπρος το κρεβάτι μου. Σαν οπτασία, σαν... Εγώ την έβλεπα, δεν εκοιμούνα, ήμουν όξυπνη. Ήμουν όξυπνη. Δεν εκοιμήθηκα και να πω ήταν έναν όνειρο. Πώς γνωρίζατε ότι ήταν η Παναγία? Ήταν αφού τη βλέπουμε στις εικόνες, με τα ίδια ρούχα. Με τα ίδια ρούχα και γι' αυτόν είπα. Και ετάχτηκα για την Παναγία Μπρή. Εκεί θεολογικά έχουμε οπτασία. Μάλιστα. Δεν είναι όραμα, δεν είναι όνειρο, είναι οπτασία. Πραγματική οπτασία, εμφάνιση της Θεοτόκου, όπως εμφανίστηκε πολλές φορές στον Άγιο Σεραφείμ η Παναγία. Ζωντανά, ξύπνιος. Εκεί όταν έρχεται και κόντεψε σε μένα, με πήρε το παράπονο και δάκρυσα εγώ. Λέει μου μη δακρύζεις. Γι' αυτό είναι εδώ. Να μην πονάς και να μην θα κρύσεις. Εκείνη την ώρα βαστούσε ένα σταυρό μικρό, όπως αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ακόμα συγκινήσετε κύριε Αριστερή. Ναι. Όταν συνήθω αυτή τη στιγμή θα ήθελα στη ζωή μου να ξαναζήσω μια τέτοια στιγμή. Να δω αυτό με την Παναγία, αυτό που ένιωσα. Είναι αυτή η βιωματική εμπειρία που δεν περιγράφεται, που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό δεν περιγράφεται. Το τι βιώνεις, το τι ζεις εκείνη τη στιγμή που βλέπεις μια οπτασία τη Θεοτόκου, καταρχάς πλημμυρίζει με ανίποτη χαρά η ψυχή και η καρδιά του ανθρώπου. Βγαίνει εκτός τόπου και χρόνου ο άνθρωπος. Και αισθάνεται εντελώς κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό δεν μπορεί να το περιγράψει και όντως αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν τη συγκίνηση, βλέπετε, έχει βουρκώσει. Γιατί δεν ήταν όνειρο. Ήταν βίωμα. Έβλεπα το. Έφερε αυτό το σταυρό, ένα σταυρό όπως εκείνο που κρατάμε, που βαφτίζουμε παιδάκια, μικρούτσικο. Τι σύμπτωση τώρα, εκεί, και ο γέροντας με ένα σταυρό. Εκεί σταυρώνει μου τρεις φορές ελίτα την κοιλιά μου που ήμουν έγκυος, τρεις φορές και νιώθω το χέρι. Μα δεν μπορώ να περιγράψω την ώρα που έγκυσε εκείνο το χέρι να πάνω. Πώς ένιωσα. Αγάπη μου, καλή μου. Πώς ένιωσα. Και με στάθουσε δύο φορές με το σταυρό. Λέει μου τώρα σου κάνω μια μικρή εχείριση και θα γίνεις καλά. Εγώ 2,5 μήνες δεν επερπάτω, ήμουν έτοιμη να πεθάνω. Και οι γυναίκες του θαλαμού ακούασαν εμένα που μιλούσα, αλλά δεν έβλεπανε κάτι. Και είπα στην νοσοκόμα ότι εγώ παραμιλώ γιατί θα ξεψυχήσω, ας πούμε. Έτσι λέγανε το υπαγγεί, ότι παραμιλάει θα ξεψυχήσει. Εκεί όμως εγώ ήμουν τόσο καλά και τόσο γαλινεμένη και της λέω εγώ έκαμες μου την εγχείρηση. Εγώ θα γίνω καλά, λέει μου αύριο το πρωί θα περπατήσεις. Δεν περπατώ. Και θα έρθει σπίτι μου. Καθαρά όπως λένε εσύ, θα έρθει σπίτι μου, θα έρθει σπίτι μου. Και της είπα πού βρίσκεσαι. Και λέει μου το σπίτι μου είναι στον Τράχωνα και έχω μια αυλή μεγάλη και όταν έρθει να έρθεις γονατιστή και εκεί που θα με συναντήσεις, ήταν η εικόνα της στην εκκλησία που θα συναντούσα, να προσκυνήσεις και ό,τι είχες θα βγει από τα πόδια σου και θα περπατάς. Μαζί σου θα έχει δύο άτομα λέει μου που δεν πιστεύουν πολλά στα πράγματα, όπως αυτό λέω. Ήταν ο σύζυγος μου και ο αδερφός μου. Τώρα ακούν μας και το ξέρουν. Και αυτοί θα σε πάρουν στην εκκλησία, στην εικόνα.
αυτοί οι δύο θα σε πάρουν. Έτσι και έγινε. Το πρωί-πρωί, η νοσοκόμα εκείνη που ήταν τη βάρια τη νυχτερινή και είδε και άκουσε ότι μιλούσα, ναι, είπε του γιατρού, εχθές αυτό και αυτό να συνέβη με την κυρία Ναντούλα στο τάδε νούμερο. Και μόλις έρθεις, είπε μου η κυρία Ναντούλα, θέλει να σε δει, να σου πει κάτι. Μόλις ήρθε ο γιατρός, σηκώθηκα από το κρεβάτι μόνη μου, πήρα αδύναμη όπως ήμουν αδύναμη των τοίχων και κουμπούσα στον τοίχο και πήγα στο γραφείο του γιατρού. Ο γιατρός εκεί που έξερε το τι ήμουνα, γύρισε και λέει, πάνω από τη δύναμη μας η δύναμη του Θεού, είπε ο γιατρός. Και εκεί τι του ζήτησα, του ζήτησα ότι μου είπε η Παναγία να πω σπίτι της. Και είναι στον Τράχωνα, κατάλαβα ότι ήταν η Παναγία του Τράχωνα και το μωρό μου εκεί το έταξα όταν προσευχώ μου συνέχεια στο νοσοκομείο να το βαφτίσω και να το βγάλω Μαρία. Και έτσι ειδοποίησε τα δύο μου άτομα, τον σύζυγο μου και τον αδερφό μου και ήρθαν, δεν είχαν αυτοκίνητα εκείνον τον καιρό όλοι. Ειδοποίησαν έναν ταξί, ήρθαν εκεί, με βάλα στο ταξί με την άδεια του γιατρού, λέει τους πάστε, τη θέλω πολλά να την πάρετε και να τη φέρετε πίσω να δω αν περπατά. Και πια γονάτισα όπως μου είπε η Παναγία, πια στην εικόνα της γονατιστή και από τα πόδια μου ελειώσαν τα δύο μου γόνατα και αντί να βγαίνει αίμα, που μόλις χτάρουμε λίγο το πόδι μας βγαίνει αίμα, έτρεχε νερό καθαρό. Και μου το σκουπίσαν ο αδερφός μου και ο σύζυγός μου και στάθηκαν μπροστά στην εικόνα και προσκύνησα. Και αυτόν ήταν που από εκείνη την ημέρα λέω το θαύμα μου, αλλά όταν ένας δεν πιστεύει, βουρκώνω και τα κρίζω γιατί το ζήσατε. Μη φοβόσαστε. Εδώ έκανε ο Χριστός θαύματα και δεν τον πιστεύανε. Δεν τον πιστεύανε τον ίδιο τον Χριστό. Δεν τα δεχόντουσαν. Τον αμφισβητούσανε. Επομένως δεν τα πιστέψουνε όλοι. Και γι' αυτό λέει εισδέδονται σε όσους θέλουν και δίδει ο Θεός τα πιστεύουν. Οι υπόλοιποι, η επιλογή τους να μείνουν στην απιστία τους. Εσείς θα τα κηρύτετε και θα το λέτε το θαύμα του Χριστού. Και να πω εγώ έχουμε και δεύτερο θαύμα. Δεν ξέρω αν το εντοπίσατε εσείς. Εγώ εντόπισα ένα δεύτερο θαύμα όμως. Με τους δύο που συνόδευαν. Όχι με τους δύο. Πέστε μου. Το δεύτερο θαύμα είναι ότι η κυρία Ανδρούλα, την οποία πρώτη φορά βλέπω, το 72 δεν είπε το παιδί θα το βγάλω Μάριο, δεν ήξερε τι ήταν το παιδί. Μας. Σήμερα κάνουμε περιχογράφημα και λέμε ένα γόρι κορίτσι. Ναι. Είπε Παναγία μου στο τάζο και θα του δώσω το όνομά σου Μαρία. Είπε Μαρία. Και πράγματι βλέπουμε το παιδί δεν γεννήθηκε αγόρι, γεννήθηκε κορίτσι. Και τα μάτια της μόνο, δηλαδή κανείς, της κυρίας Αριστοδίου, δηλαδή μετά είχατε ένα βίωμα. Λίτα μου, είχα το βίωμα ότι το 1974 μας βρήκε ο πόλεμος στην περιοχή του Αγίου Παύλου και εκεί έγινε ένα σκληρές μάχες, χάσαμε 82 παιδιά και εγώ κρατούσα αυτόν τον μωρό να βαφτιστώ και ήταν πολύ ταλαιπωρημένο και το πήρα, έπαθε γαστροεντερίτιδα σοβαρή και το πήρα στο νοσοκομείο. Εκεί στο νοσοκομείο δεν είχε κρεβάτια, το νοσοκομείο γεμάτο, η διαδρόμη γεμάτη, οπότε μου το κρατήσα. Και εκεί τη νύχτα της 14 Αυγούστου είπα να πάρουν όλα τα μωρά που δεν είναι βαφτισμένα να τα βαφτίσουν γιατί θα χτυπηθεί το νοσοκομείο, ήταν η πληροφορία που είχασε. Επία και εγώ στο νοσοκομείο και πήρα το μωρό μου, ευκάλα μου το από τους ορούς και λέω μου βάφτιστο και ξαναφέρμαστο πίσω. Επία και εγώ και έπιασα το μωρό και τρέχα στο άγαλμα του Σολομού, δεν είχα κανένα, ο σύζυγος μου ήταν στον πόλεμο στην Γερίνια και πολεμούσε και το μωρό εγώ όταν το έπιασα λέω Θεέ μου στείλε μου ένα πλάσμα να μου το βαφτίσει, δεν ήξερα. Πού να πάω να βαφτίσει, δεν είχε κανένας πόλεμος καταστάσει. Και εκεί βρέθηκε ένας κύριος μεγάλος συνταξιούχος άνθρωπος εκεί που τον ήξερα και λέω του πάλι να μου βαφτίσεις το παιδί μου. Και λέει μου αμέσως τώρα να το βαφτίσουμε. Και πιάνει που είναι ένα μαξούι που κυλούσαν και είχε πράγματα πάνω, ένα τόρον άσπρο να το χρησιμοποιήσουν για μυροπάνι, ένα σταυρούι ψεύτικο που κρέμονται στα αμαξούθια και πάμε να βαφτίσουμε το παιδί. Πιάνουμε εκείνα και
έκλαια και λέει μου γιατί κλαίεις. Λέω του το μωρό είναι ταμένο να βαφτιστεί στην Παναγία του Τράχωνα. Και όμως η Παναγία έγινε ένα αρχηγείο στρατού της Τουρκίας εκείνη την ημέρα. Και ειδοποίησε, έξερε 7 γλώσσες αυτός ο κουμπάρος μου που μου βάφτισε το μωρό. Και ως μακαρίσι τον πέθανε τώρα, θυμήθηκε. Και λέει μου θα πάρω τα Ηνωμένα Έθνη, μπορούν να μας πάρουν να βαφτίσεις εκεί που το έταξες. Και πήγατε εκεί. Πήγαμε τα Ηνωμένα Έθνη και λέει είναι αδύνατο. Περάσετε τη γραμμή, σκοτώνουστε αμέσως. Οι Τούρκοι είναι μέσα στην εκκλησία. Και είπα εγώ Παναγία μου, πού να σου το βαφτίσω τώρα. Και ξεκινώ μια φώτιση στην Παναγία τη Μακεδονίτισσα. Και πάμε νύχτα 7 τη νύχτα τώρα και πάμε στην Παναγία τη Μακεδονίτισσα και εκεί πάλι έκλαια και λέει μου, είχε έναν ιερέα, ήταν σε κάτι καμαρούες πίσω από την εκκλησία, ανέμενε. Και όταν φωνάξαμε, έβγηκε. Θα λέει μου, γιατί κλείς παιδί μου, τι έχεις. Λέω του, αυτόν τον μωρό, λέω του, ένα βάφτιστο, τον εμπόλεμος και πρέπει να βαφτιστεί, αλλά ήταν δαμένος στην Παναγία του Τράχωνα. Τι μου λες, τι να κάνω. Χαμογέλασε ο πάτερ εκείνος. Και μου λέει, παιδί μου, είμαι ο ιερέας της Παναγίας του Τράχωνα. Αν το έφερνε εσύ στον Τράχωνα, το παιδί σου, εγώ θα το βάφτισα. Και βάφτισε το παιδί και έχω και το πιστοποιητικό νύχτα 7 Μακεδονίτισσα και το πρωί είναι βομβαρδίστηκε η εκκλησία. Χτυπούσαν την εκκλησία εκεί. Συγκλονιστική ιστορία. Αυτά έζησα ελίτσα μου. Να πω κάτι. Όταν μιλάτε εσείς για πόλεμο και δυστυχώς στην Ελλάδα και όταν λέτε ο τελευταίος πόλεμος το 1974, εμείς στην Ελλάδα μας έχουν μάθει ότι δεν ήταν πόλεμος. Ήταν μια εισβολή των Τούρκων και μια κατοχή των Τούρκων. Γιατί όπως είχε πει ο Καραμαλής, η Κύπρος πέφτει μακριά να τη βοηθήσουμε. Αυτά για να μην ξεχνάνε οι νεότεροι, να τα ακούνε ότι η Κύπρος είχε πέσει για τον κύριο Καραμαλή τότε πολύ μακριά. Ήταν μακριά η Κύπρος, λέει, για να τη βοηθήσουμε. Απλώς κλείνω την παρένθεση για την ιστορία. Είναι και η κυρία Φέδρα που θέλει να μας πει κάτι. Κυρία Φέδρα μου, καλό σας απόγευμα. Κυρία Φέδρα, περιμένει, μας ακούει. Κυρία Γιαννούλα, σας ακούμε. Άμα δεν μιλάει η κυρία Φέδρα, πάρουμε το άλλο τηλέφωνο. Κυρία Γιαννούλα. Γεια σας. Γεια σας. Γεροντά μου, Γιαννούλα. Τι κάνεις, Γιαννούλα μου. Καλά, Γεροντά μου. Θα ήθελα να σου πω έναν μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ που ήρθες τόσο μεγάλο ταξίδι και με σκέφτηκε και είστε χτες στο σπίτι μου και με σταύρωσε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιαννούλα μου. Ευχαριστώ, Γιαννούλα μου. Έχουμε άλλο τηλέφωνο, περιμένει να το πάρουμε. Είναι η κυρία που είχαμε σταυρώσει την άλλη φορά. Α. Με τις κλήσεις κατά πλάκες που την ψάχνατε. Μάλιστα. Και προπάτησε. Μάλιστα. Κύριε Αριστοδημού, είστε καλά, έτσι, συγκινήστε κάθε φορά που το αγγίζετε αυτό το θέμα. Είναι κάτι που αλλάξε η ζωή σας μετά από όλο αυτό το βίωμα. Αλλάξε η ζωή μου προς τον Χριστό, προς την Παναγία, γιατί λένε πολλοί, μα φωνάζω καθημερινά και δεν έρχεται μου λέξη. Λέω τους, εγώ δεν ήμουν ούτε πολύ θρήσκα, δεν ήμουν όλη μέρα μες στις εκκλησίες, αλλά την ώρα που χρειάστηκε, επαρεκάλεσα με την ψυχή μου, με την καρδιά μου να με σώσει και το παιδί μου και τα κατάφερα. Άνοιξε τον ασύρματο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή παραδόθηκε. Αυτή είναι η ένωση που δίνομαστε στο Θεό ψυχήτη και σώματι. Και από εκεί και πέρα φαίνεται την ένωση με τον Θεό, γιατί αλλάζει μετά η ζωή όλου του ανθρώπου. Κυρία Γεωργία, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας κύριε. Γνωρίζω την κοπέλα, δεν ξέρω αν με θυμάται. Φιλοξένησα την όταν έγινε η εισβολή στο σπίτι μου. Πόπο. Στο Παλαιχώρι. Καλησπά. Μάνα, μέχρι 38 χρόνια. Γνωρίζονται την αδερφή μου που λέει Μαρία. Ναι. Θέλω να σε χαιρετήσω και να σε ευχαριστήσω για ό,τι μας επρόσφερες εκείνες τις μέρες που είμαστε με τα τσαρίκια και χωρίς ρούχα, χωρίς φαγητό των παιδιών. Θέλω να έρθετε καμιά ημέρα να βρεθεί γιατί είσαι πολύ ίδιο. Αφήστε το τηλέφωνο σας να σας βρει. Θα έρθω. Αφήστε στο βεβαίως, στο θα έρθω οπωσδήποτε και χίλια ευχαριστώ
που και εσύ με τόσα παιδιά βγήκες από το σπίτι σου και έβαλες τόσον κόσμο που προχώρησε λίγο προς τα πάνω στα βουνά για να γλιτώσει. Να γλιτώσει. Ήταν μια από τις πιο καλές μου εμπειρίες στη ζωή μου τούτη. Και αυτά είναι άλλου είδου θαύμα. Ξέρετε τι μεγαλείο, ναι. Μεγαλείο ψυχή είναι, ναι, εκείνη την ώρα να πας, ναι, στο σπίτι σου ανθρώπους, να τους σώσεις, να τους βοηθήσεις. Είναι ένα άλλο θαύμα, υπακτό πάλι και ζωντανό. Και η πιο ωραία εμπειρία, λέει η κυρία, στη ζωή της. Την ώρα που δίνεις, ρέει αυτό που θέλουμε. Και γι' αυτό γεμίζει. Ναι. Και προσέξτε, 38 χρόνια πέρασαν. Δεν έχει ξεχάσει και ήταν η καλύτερη της εμπειρία. Άλιστα. Γιατί όταν σ' αγγίζει ο Θεός, yeah, είναι αυτό που σας είπα. Όλα τα άλλα τα ξεχνάς. Mm. Είχαμε σήμερα μια άλλη εκπομπή πραγματικά. Η κυρία Στέλλα. Κυρία Στέλλα. Γεια σας. Γεια σας κυρία Στέλλα. Ήθελα και εγώ να πω την εμπειρία μου. Βεβαίως. Τον τελευταίο χρόνο ήμουν πάρα πολύ, πέρασα από 3 πολύ πολύ μεγάλες αρρώστιες. Είδα την Παναγία. Ένα βράδυ εξάπλωνα, δεν μπορώ να το πω, συγκινούμε πάρα πολύ. Πάντα παρακαλούσα την Παναγία να με βοηθήσει. Και την είδα ώστε να έφτιαξε μου το χέρι, ενώ στο κρεβάτι, και μου είπε, σήκω, σήκω, είσαι καλά, είσαι καλά. Και λέω εγώ, Παναγία μου, Παναγία μου. Και μου απάντα, Μαρίνα, Μαρίνα, διότι έχω μια αυτή στην Αγία Μαρίνα. Και με βοήθησε, τώρα είμαι πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ όλους τους Αγίους, αλλά και την Αγία Μαρίνα που με έκανε καλά. Ευχαριστώ που με ακούσετε. Να είστε καλά, παιδί μου. Καλή δύναμη να σας δίνει ο Θεός. Ένα πραγματικό περιστατικό που έζησε η κυρία και αυτή. Θέλετε κάποιο σχόλιο για να βλέπω. Είτε μόνη της, ήταν τόσο γύρω και πέρα αυτή βούρκωσε. Ναι. Οι άνθρωποι που έχουν τέτοιες εμπειρίες, ναι, για αυτούς αυτούς πήγε να τους πεις δεν υπάρχει Θεός. Mm-hmm. Αυτό έχω προσωπική εμπειρία. Μάλιστα. Γνώρισα τον Χριστό, τον είδα, mm-hmm, στη ζωή μου. Με άγγιξε, μου μίλησε, mm-hmm, στην ψυχή μου. Αυτή είναι η πραγματική πίστη. Τα υπόλοιπα είναι ψευδισμός. Εξωτερική επιφάνεια. Είναι και άνθρωποι που είπαν μετά ότι δεν φοβάμαι πια τον θάνατο. Μετά από αυτές τις εμπειρίες, ότι δεν φοβούνται πια. Διότι έχουν μια γνώση της άλλης ζωής. Όποιος γνώρισε τον Χριστό. Ναι, ναι. Δεν φοβάται. Αντιθέτως, καρτερά το θάνατο. Ναι. Γέροντα, έχουμε και τον Γιάννο Νικοδήμου που έζησε κάτι αντίστοιχο. Γιάννο μου, καλό απόγευμα σε σένα. Γιάννο, με ακούς? Ο Γιάννος, ναι Γιάννο, μας ακούς? Λοιπόν, πες μας αν θέλεις την εμπειρία σου να τη μοιραστούμε μαζί με τον κόσμο και με τον Γέροντα Νεκτάριο. Ευχαριστώ. Είχα δυστύχημα. Είχες ένα δυστύχημα, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Είχες ένα δυστύχημα με το αυτοκίνητο. Το 1990 Χριστούγεννα. Ναι. Μεγάλη πήγαινε δουλειά. Έφτιανε ο πάνωδο. Ένα λαφόντα και ευκήγα. Πέρασε μου πάνω μαζί προκάμπινο. 4x4 με σειρά άμπροστα. Και έπαιζα 3 μήνες σε κόμμα. Που ήμουν σε κόμμα, η ατρίβαση θα ζήσω. Και για να ζήσω θα μείνω παραλίγος. Και φέρα μου λάδι που τη Μυτιλίνη, τα Αγίου Ραφαή, το Αγίου Νικολάου για Σιρήνης. Δόξα στο Θεό, σε σταύρωση με πάνω, πάνω στο κεφαλί, και άνοιξα στόχο στο μπουντούι. Βάλε μου μέσα και σταύρωνα με για 3 μήνες καθημερινώς. Τους 3 μήνες άνοιξα μάτια μου και λέω μάνα μου, μάμα, οι αυτοβαμπάδες και μια γορά μητσιά. Και μου είπαν πως θα είναι πέντε γάτα, εύχομαι λιγότη. Και πάνω σε καλέτρα να βγει ένα χρόνο ολόκληρο και γιατί βάσα σηκωστώ. Και πήραμε στη Μυρδίνη 9 Απρίλη, 3 Λαμπρή, σήμερα που όσο μας τρίσε για Ραφαΐ. Εγώ 9 Απρίλη γεννήθηκα, με αίσθηκα μου. Και πήραμε με καρέκλα, η μαμά μου, αρφόη μου, γεννήθηκε μου, έτσι μου και πολύ καλά. Και όλα αυτοί μας όταν έχουν τα Ραφαΐ, ήταν η λειτουργία, επέλειωσε και άρχισε την παράκληση Αγίου, Άγιε Ραφαΐ, που σε περιμόνει Νικόλα Ερήνη. Και όσο είχα την παράκληση, άκουσα στον τάφο ένα χσίσιμο και βάλω σταυρό μου, εκούμια στην καρέκλα την απεδική και σηκώστηκα. Από τότε ήρθα πίσω στην Κύπρο, την καρέκλα έπαιρνε το νοσοκομείο, πέταξα δει. Ένα χρόνο ολόκληρο και βαρπατούσα με το σύντορο να το πει. Λίγο να κάνω λίγο το πράγμα δεν μπορούσα, έτσι τα κάτσω. Την επόμενη χρονιά πήγα ξανά στην Καραντού. Πάντα αυτοί μου στον τάφο τα Ραφαή. Πάντα έχουν το ξύσιμο. Λόγω σ' ακούω, ακούω, ακούω.
Είχε κόμπι λαγούε. Μετά πήγα στην κάτω εκκλησία, στην εκκλησία του Ιεροφαΐ. Να πάνω ή να κάνω στην πάνω εκκλησία ο τάφος του Ιεροφαΐ, στην κάτω εκκλησία ο τάφος του Αγίου Νικολάου, δηλαδή ο τάφος του Ιασιρήνης. Στην κάτω εκκλησία, στον τάφο του Αγίου Νικολάου, δεν στείλουμε τίποτε. Στον τάφο του Ιασιρήνης, αν μπορείς τώρα χρονών, τα μάτια της ανάγκη κλείασε. Είχε κόσμο, λέω, βλέπω το. Είχε κόμπι το έβλεπε, είχε κόμπι το δεν το έβλεπε. Ήρθαμε στο Κύπρο, το σίδερο το πει, επέλαξα το. Ανάμιση χρόνο με βαστούνι. Την επόμενη χρονιά δεν μπορούσα να πάω στην τυφή, είχα αρχή του γόρι μου. Έχα και λεφτά και ψέκα το σίδερο. Δόξα τω Θεώ. Και είχα ματάμε να πούμε τα πόθηκα περίπου ένα στο χιλιόμετρα. Επίσης στο μοναστήρι για να βγάλω βαστούνι. Και τώρα πίσω, έχει μια νοήτα που γράφει πως Αγίου Ραφαήλ. Και ξεκίνησα να κόρφα εδώ. Για να κόρφα εδώ ένα και δύο χιλιόμετρα, είχα περίπου 8 με 9 ώρες δεν μπορούσα να σπαντήσω. Πέφτει τα κάτω κάτω μου και συνέχεια. Όπως έφτιανα, είχα μπροστά μου ένα παπά. Λέει μου, παιδί μου, τι είπατε και στον Αγίου Ραφαήλ, στον Αγίου Νικόλα και στη Γιαννιδίνη. Γιατί του πατέρα είχα στοίχημα που ήμουν 20 χρονών και έπεσα 3 μήνες σε κόμμα. Και φέραν τα λίγα για εγώ που δημιουργήθηκε το Άγιο Ραφαήλ, το Άγιο Νικολάου της Ασυρήνης, το χρυσάζω όνομα τους, εστάβλωσε με πανάμω στην κεφαλή, γύρω γύρω, και άνοιξα αυτό στο κουλτούρι, και βάλε μου μέσα. Δηλαδή μου λέει, παιδί μου, να σε εμπλοήσω. Εγώ μέσα κάτω, και πέφτω την κεφαλή μου, να τους έτσι πάνω μου. Και είπε κάτι λόγια, δεν είναι κατάλαβα τι θα δημιουργούσε. Και σηκώστηκα, δεν ήμουν να προσέω από το δικό μου, από το φίλο μου, δεν είναι κατάλαβα έτσι μου. Και συνέχισα να κούβα παιδί πάνω στο μοναστήρι. Και όπως ευκαιρνάμε, ενύχτωση. Και ο μαμά που ήταν μαζί μου, είχα έρθει μέσα στις ελιές. Εγώ συντρομάχτηκα. Άρχισα να βάζω το σταυρό μου συνέχεια. Και όπως ευκαιρνά, ενύχτωση καλά. Και ο μαμά που μαζί μου είχα έρθει στις ελιές και άκουσα μια δω. Ένα, δύο, τρία, κάμουν δεξιά, αριστερά, δεν λέω αδίποτε. Μετά δω σημειωτό. Ένα, δύο, τρία, πάνω δεξιά, αριστερά, δεν λέω αδίποτε. Και μετά από αυτά μου είμαστο, σε μου είμαστο. Είμαστο, δεν το παράσει πάρα πολλά. Είμαστο. Είμαστο. Και περπάτησες έτσι. Δόξα ο Θεός. Κάθε χρονιά με πάνω και όποτε πάω με τα πόθη. Σε ευχαριστούμε, Γιάννο. Η αλήθεια είναι ότι οι πνευματικές εμπειρίες των ανθρώπων και γι' αυτό λέμε ότι η πίστη μας, αυτή η επαφή μας, η ένωσή μας με τον Χριστό μας χαρίζει πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι να μην ζητάμε μόνο από τον Θεό. Σκέψου, Ελίτα μου, να έχουμε μια σχέση εμείς οι δυο που μόνο θα σου ζήταγα. Μόλις σε έβλεπα μου δίνεις λίγα δανεικά, μετά θέλω εκείνο, μου δίνεις την επόμενη φορά που θα με έβλεπες ότι έρχεται ο πατινετάριος, θα κρυβώσουμε. Δυστυχώς αυτό κάνουμε με τον Θεό. Είμαστε ζήτουλες. Το μόνο που κάνουμε απέναντι στον Χριστό μας είναι να του ζητάμε. Ζητάμε. Ξεχνάμε να τον τοξολογήσουμε, ξεχνάμε να τον υμνήσουμε, ξεχνάμε να τον ευχαριστήσουμε. Όπως το λέτε, Γέροντα. Λοιπόν, και να μην ξεχνάμε ότι είναι η αγάπη μας, είναι ο έρωτας της καρδιάς μας, όπως έχω γράψει και το βιβλίο. Θα επιστρέφουμε πίσω. Ναι. Θα πάμε διαφημίσεις, έχουμε ακόμα μερικά... Λεπτά. Όχι, περισσότερο. Έχουμε περίπου 20 λεπτά για να μιλήσουμε, πόσο έχουμε. 15 λεπτά βιβλίο... να μιλήσουμε για το πώς λύνονται τα μάγια. Έχουμε ακόμα άλλα δύο βιβλία εδώ. Ναι. Είναι ίσως... το πώς λύνονται τα μάγια, ναι, όταν κάποιος μου κάνει μάγια. Ναι. Και το δεύτερο είναι για τον Αντίχριστο, ο οποίος έρχεται. Είναι το χρήμα ο Αντίχριστος? Όχι. Είναι πρόσωπο. Είναι πρόσωπο. Πάμε και θα δούμε τι λένε οι πατέρες. Ωραία. Ποιοι θα πλανηθούν. Ωραία. Γέροντα μου, έχουμε ακόμα λίγη ώρα να υποθεληθούμε. Μείνετε μαζί μας. Ευχαριστώ την κυρία Ιστοδήμου, τον αγαπητό Γιάννη Νικοδήμου. Επιστρέφουμε για αυτά τα δύο επιπλέον βιβλία που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Πάμε. Καραλαμπίδης Κρίστης. Μαζί προσφέρουμε ένα φρέσκο γάλα για όλους.
κάτι καλύτερο για μας και τα παιδιά μας κάθε μέρα. Ενωμένοι φροντίζουμε ό,τι αγαπάτε περισσότερο. Χαραλαμπίδης Κρίστης. Ενωμένοι γινόμαστε καλύτεροι. Max Café. Νέος, έτοιμος, παγωμένος καφές σε τρεις απολαυστικές γεύσεις. Max Café. Έφτασε. Δείτε σήμερα. Εντέχνος πρόσωπα. Ο ηθοποιός Φίλιππος Οφιανός. Έχεις δει ωραία μέχρι τα μεσάνυχτα. Να μου πεις που είναι χαμένο το μωρό. Υπάρχει ένα παιδί που πλήρει τα κριτήρια, έθεσε ο πατέρας σας για το έργο. Γιατί τόσο ενδιαφέρον για τον κύριο Στέφανο. Καλά. Γεια σου, αγάπη. Αγάπη. Να μιλήσουμε λίγο για το πώς λύνονται τα μάγια και να πάμε και στον Αντίχριστο. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτό το βιβλιαράκι που με γράψει, το πώς λύνονται τα μάγια, να πούμε ότι η απομάκρυνσή μας από τον Χριστό, η απομάκρυνσή μας από τον Χριστό, το ότι δεν έχουμε ενωθεί με τον Χριστό, μας έκανε το εξής. Όταν φεύγεις από το φως, πηγαίνεις υποχρεωτικά και πλησιάζεις τον άγγελο του σκότους. Ο Χριστός είναι φως. Αφού με τη ζωή μου και με τα έργα μου φεύγω από το φως, όσο φεύγω από το φως πάω μόνος μου προς το σκότος. Όπως επίσης, όταν δεν θέλουμε να μας κυβερνάει ο Χριστός, τότε μας κυβερνάνε τύρανοι. Όταν έχουμε τυραννικά καθεστώτα, όταν δεν έχουμε δημοκρατικά καθεστώτα, είναι γιατί μόνοι μας φύγαμε από τους στόχους τους σωστούς και όταν φεύγει ο άνθρωπος από τον σωστό στόχο, τότε βαδίζει προς το σκοτάδι. Έτσι λοιπόν, όταν με τα έργα μας, με τη ζωή μας, δεν παίζει ρόλο, πολλοί μου λένε πάτερ πιστεύω. Μα δεν φτάνει αν πιστεύεις. Να σας πω ποιος άλλος πιστεύει. Ο ίδιος ο διάβολος. Μπας και νόμισε κανένας μας ότι ο διάβολος είναι άπιστος. Ο πλέον πιστός είναι ο διάβολος. Αλλά... Ελίτα μου, εσύ μπορεί να σου περάσει από το μυαλό και το οποιοδήποτε που δεν έχει προσωπικές εμπειρίες με τον Θεό. Μπορεί να πει άραγε, μήπως είναι τον παπάδων όλα αυτά. Μήπως είναι ένας μύθος όλα αυτά. Μήπως. Του διαβόλου δεν του περνάει. Γιατί ο διάβολος επειδή είναι πνεύμα, τον βλέπει με τα μάτια του. Και τον πιστεύει 100%. Ο διάβολος τι δεν μπορεί να κάνει. Να εφαρμόσει αυτά που λέει ο Χριστός. Άρα πιστεύει, αλλά δεν εφαρμόζει. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει λέει στο Θεό, αλλά δεν κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, είναι ίδιος ο διάβολος πάνω στη γη. Δεν ξεχωρίζεις είτε διάβολος, είτε αυτός ο άνθρωπος, είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει διαφορά. Και μάλιστα, ο άνθρωπος ο οποίος λέει δεν πιστεύω, αυτός είναι χειρότερος από τον διάβολο. Και επικίνδυνος. Και πιο επικίνδυνος. Γιατί ο διάβολος τουλάχιστον πιστεύει. Δεν εφαρμόζει. Έτσι, οι άνθρωποι οι οποίοι λένε πιστεύω, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Κάνουν αυτό που θέλουν εκείνοι. Αυτοί λέγονται θεληματάριδες. Κάνουν αυτό που θέλουν το εγώ τους. Εμένα έτσι μ' αρέσει, εγώ έτσι το θέλω, έτσι το κάνω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αφού μόνοι τους προχωρούν προς το σκοτάδι, λέει η Εκκλησία μας, διαμέσου του Μεγάλου Βασιλείου, διαμέσου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, διαμέσου Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εύκολο να πέσουν θύματα της τέχνης του διαβόλου, που είναι η μαγεία. Και να έχουν όλα τα αποτελέσματα επάνω τους. Δηλαδή μπορούν να παραλύσουν, να έχω λίγο
αν μπορεί και το βιβλίο. Δυστυχώς δεν μπορεί να ασχοληθεί. Δεν πειράζει. Αφήστε το, θα το πω εγώ μετά. Πάρα εγώ μαζί με αυτά. Λοιπόν, ναι. Αναφέρει μέσα ο Άγιος Κυπριανός και λέει, εγώ λέει μπορώ να κάνω το εξής. Ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Άγιος Κυπριανός, ο οποίος Άγιος Κυπριανός πρέπει να πούμε ότι ήταν μάγος. Mm-hmm. Ήταν μάγος. Και τι έκανε λέει. Μόνος του λέει. Κρατούσα τα νέφη και δεν έβρεχε. Έδαινα τη γη και τα χωράφια και ξερενόντουσαν οι καρποί τους. Και γιατί το χωράφι δεν έφερνε. Ενώ του γη τον έβραζε. Έκανα τις γυναίκες να μην μπορούν να κάνουν παιδιά. Mm-hmm. Έκανα λέει και δεν ατεκνοποιούν. Έκανα τα πλοία και μπορούσαν τα πουλιά τους. Έκανα εργοστάσια ή καταστήματα να μην εργάζονται. Και γι' αυτό βλέπεις το εστιατόριο, μια επιχείρηση ξαφνικά, να κλείνει. Και να μην ξέρει ο άνθρωπος να χωρίσω λέει τα ζευγάρια. Τα πόσα έκανε. Λοιπόν, και μας δίνει τους τρόπους για τη μέθοδο οι Άγιοι το πώς θα γλιτώσουμε από τα χέρια του διαβόλου. Αυτός ο οποίος λοιπόν θα διαβάσει αυτό το βιβλίο, το πώς λύνονται τα μάγια, θα βρει τον τρόπο και τις μεθόδους, το τι πρέπει να κάνει. Μαζί με τον ιερέα, μαζί με τον ιερέα. Και μαζί με την εκκλησία, βέβαια, με την εκκλησία. Mm-hmm. Με το Θεό έχει να κάνει. Mm-hmm. Με ιερέα μιλάμε. Mm-hmm. Και πρέπει να φεύγουν, γιατί μερικοί τι κάνουν, για να λύσουν τα μάγια, πάνε σε μάγισσες. Εκεί τι κάνουν. Mm-hmm. Πάνε στον ίδιο το διάβολο πάλι. Και λέω και εμείς δεν κάνουμε λευκή μαγεία. Είτε λευκή, είτε μαύρη, είναι η ίδια μαγεία. Λοιπόν, με αποτέλεσμα καταστρέφονται χειρότερα. Λοιπόν, μέσα στο βιβλιαράκι αυτό, το πώς λύνονται τα μάγια, θα βρούνε τον τρόπο που θα σωθούν οι άνθρωποι. Διότι δυστυχώς έχουν γίνει πολλοίς κόσμος θύματα μαγείας. Και σε αυτό τι φταίει η απομάκρυνσή μας από τον Χριστό. Πολλοί θα πούνε, θα σας πω και κάτι να γελάσετε. Πολλοί λένε, εγώ δεν τα πιστεύω, δεν με πιάνουνε, λέει η Ελίτα μου. Εγώ δεν τα πιστεύω και δεν με πιάνουν τα μάτια. Το ίδιο και το μάτι, έτσι. Προσέξτε, το ίδιο ισχύει και για το μάτι. Θα σας πω το εξής. Και εγώ δεν πιστεύω όταν τρώω τούρτες ότι παχαίνω. Δεν το πιστεύω. Αλλά δείτε το αποτέλεσμα πως έγινα. Δείτε το αποτέλεσμα πως έγινα. Δεν πίστευα ότι τρώγοντας τις τούρτες θα παχύνω, αλλά πάχυνα. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που λένε ότι εγώ δεν τα πιστεύω, άρα δεν με πιάνουν. Με το μάτι πώς προστατεύεσαι? Με το μάτι πάλι έχουμε την ευχή της Εκκλησίας, ναι. Και όπως λένε θα το βρούνε μέσα οι Άγιοι, ναι. Θα το βρουν οι άνθρωποι. Μας λένε οι Άγιοι ποιοι είναι οι άνθρωποι οι δεκτικοί, mm-hmm. της βασκανίας. Mm-hmm. Αυτοί που είναι δεκτικοί στο μάτι, δεν είναι όλοι. Mm-hmm. Και το τι πρέπει να κάνουν, mm-hmm. αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να μην μπορούν ο άλλος να τους πιάνει το μάτι. Γιατί φταίμε πάλι οι ίδιοι όταν μας πιάνει το μάτι. Δεν φταίνει άλλοι. Θα τα βρούμε όμως μέσα στο βιβλιαράκι, γιατί θεωρώ είναι πιο ουσιώδες να πάμε στο επόμενο βιβλίο. Φτάσαμε στο τέλος. Τι θα ακούω. Για τον Αντίχριστο, δύο λόγια να πούμε. Ναι. Λένε λοιπόν, δείξτε το βιβλίο αν θέλετε. Βεβαίως. Είναι κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο. Τόσο επώνυμος θα είναι. Τόσο επώνυμος. Ναι. Που θα στρώσουμε κόκκινο χαλί. Ναι. Και για να σας πω το εξής. Mm-hmm. Μέσα εκεί δίνουμε τα χαρακτηριστικά. Ναι. Για να καταλάβουμε τον Αντίχριστο. Γιατί? Διότι ο Αντίχριστος, λένε οι Άγιοι, θα πλανήσει την Οικουμένη. Και σας λέω το εξής, Ελίτα μου. Όταν παίζουν ξεκάθαρα και στον αέρα. Όταν ήρθε ο Χριστός, οι αρχιερείς, οι ιερείς και ο λαός της τότε εποχής, η τότε Εκκλησία, τον πέταξαν. Αναγνώρισε τον Χριστό? Όχι. Όχι. Δεν αναγνωρίσαμε η ανθρωπότητα τον Χριστό. Σας ερωτώ, όταν έρθει ο Αντίχριστος, θα τον αναγνωρίσουμε που θα κρύβεται τόσο καλά? Και λέει ο Άγιος Οικουμένιος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Προσέξτε λέει, διότι το πρόσωπο αυτό θα είναι τόσο καλά καμουφλαρισμένο που για να μην το καταλάβετε δεν θα κάτσει μόνο στο ναό του Σολομώντα, αλλά θα μπαίνει και θα προσκυνάει και στις δικές μας εκκλησίες ως πολιτικός άρχοντας. Άρα θα είναι κάποιο πολιτικό πρόσωπο το οποίο θα μπαίνει και στη δικιά μας την Εκκλησία και θα προσκυνάει κανονικά τα Ευαγγέλια και δίνουμε τα χαρακτηριστικά μέσα. Γι' αυτό η εποχή μας ήδη στρώνει
κόκκινο χαλί. Επειδή θα έχουμε αυτό το θέμα αύριο, θα κρατήσω το βιβλίο με την αγγλία. Θα τα κρατήσετε, θα τα βιβλία και... ίσως θα λείπετε εσείς έτσι. Ναι, ναι, εγώ φεύγω αύριο αλλά το πρωί. Αλλά μία τηλεφωνική μπορούμε να σας έχουμε αύριο για να μιλήσουμε λίγο περισσότερο. Ναι, θα έχουμε φτάσει στο μοναστήρι που ωραία, θα μπορούμε. Ωραία, για να νομίζω λοιπόν, όλα αυτά τα βιβλία, μαζί και με το τέταρτο βιβλίο, να πούμε ότι βρίσκονται στο τηλέφωνο που έχουμε δώσει στον αέρα. 96-46-35-04 και έχει περάσει και πολλές φορές. Ναι, αυτό λοιπόν το, είναι τέσσερα τα βιβλία, το τέταρτο δεν το έχω φέρει. Ναι. Είναι «Όταν ο ουρανός μιλά». Σας εγώ να σας ευχαριστήσω την για την πρόσκληση που με φέρατε με την αγάπη σας εδώ. Και σύντομα πάλι κοντά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά και οι τηλεθεατές μας αύριο μαζί με το θέμα ακριβώς του αντίχριστου.